Γεια σας. Σήμερα θα πάμε πρώτος φιλοξενούμενος, στους προσκεκλημένους μας δηλαδή, καθώς θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλός οικοδεσπότης και ευγενής. Μπορεί στις εκπομπές μου να μπαίνει κάποιος να ξέρει πώς θα μπει, αλλά να ξέρει πώς θα βγει. Αλλά αυτό είναι ένας μύθος. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλός οικοδεσπότης. Κυρία Νίκη Τζαβέλα, είναι Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Πώς αντέχετε τόσα χρόνια σε αυτή την παράταξη, κυρία Τζαβέλα? Είχα φύγει το 2000... Όχι, ένα λεπτό. Το 96 έφυγα, δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα και το 2009 πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο με τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Το ξέρω κι αυτό. Και τώρα, λοιπόν, το δεκαήμερο επέστρεψα στη Νέα Δημοκρατία. Στο Μαντρί. Μαντρί για μένα, μετά από αυτή την πορεία, δεν είναι. Μια παράταξη είναι. Πάντως, εγώ έχω εντυπωσιαστεί από το λόγο σας και από την προσωπικότητά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, αν σας δει κάποιος στον δρόμο, λέει είναι μια καλή νοικοκυρά. Αποκλείεται να κάνει κάτι άλλο. Και είμαι και καλή νοικοκυρά. Συγχαρητήρια. Αλλά γνωρίζοντας την απόδοσή σας στο Ευρωκοινοβούλιο και τη συμπεριφορά και τη γνώση σας, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας λέω συγχαρητήρια που δεν το δείχνετε, δεν το επιδεικνύεται μάλλον. Ενώ το κατέχετε το θέμα. Τώρα πρέπει να το επιδείξω. Την παράταξή σας δεν έχω πολλά, ξέρετε. Και δυστυχώς τώρα πρέπει να το επιδείξω, γιατί κατεβαίνουμε με σταυρό και βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να πρέπει να προβληθώ. Ο Καρατζαφέρης τελικά είναι έξυπνος, είναι ευφυής, είναι ικανός, τι είναι? Είναι έξυπνος, ευγενέστατος και άψογος απέναντί μου. Ναι. Άψογος. Κύριος. Κύριος. Και πώς από κύριος χάθηκε μέσα από το χώρο ο κύριος? Πώς καταστρέφονται οι κύριοι στον πολιτικό χώρο? Εσείς του ΣΥΡΙΖΕΙ, να μην γελάτε από εκεί, εντάξει. Κοιτάξτε, ήταν μια δύσκολη πενταετία. Πολλοί χαθήκανε, άλλοι αναδειχθήκανε, καινούργοι βγαίνουν. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, νομίζω. Χαίρομαι που σας φιλοξενώ πάντως. Σας ευχαριστώ πολύ. Κώστα, με τους δεξιούς δεν χαίρομαι πάντα. Γενικά δεν χαίρομαι. Δεν διαχωρίζω. Εννοώ με τα πολιτικά πρόσωπα. Τους πολίτες δεν τους διαχωρίζω ποτέ, αλλά οι δεξιοί δεν μου κάθονται στο στομάχι εμένα για αυτά που έχουν κάνει. Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Κώστας Χαϊνάς, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Δημάρη, υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Αντώνης Γάκης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με την Ανάσα. Καλησπέρα, 10 χρόνια μετά. 10 χρόνια μετά. Από την εποχή που ήμασταν φοιτητές και ερχόμασταν. Μεγάλωσα. Και μεγάλωσαμε κι εμείς. Δεν λέω ότι μεγάλωσε εσύ. Αργύρης Γιαννόπουλος, υπεύθυνος τομέα εργασίας νεολαίας ΑΝΕΛ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Αφροδίτη Παπακοσταντίνου, στέλεχος ομάδας επικοινωνίας του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευτυχία Παπαλουκά, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Είμαι ήδη δημοτική σύμβουλος και εκ νέου υποψήφια. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είσαστε τώρα, λέω λόγω εκλογών, λέμε το υποψήφιο. Δημήτρης Κολάτου, συγγραφέας, σκηνοθέτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ναι, θα έχουμε δικό μας φιλοδέλφιο. Με ποιο κόμμα? Με δικιά μου κίνηση. Θα ήθελα και ελπίζω αυτοί που κατεβαίνουμε και είμαστε αληθινά αντιμνημονιακοί και εναντίον του επαγγελματία πολιτικού. Είπαμε, εμείς θα κάνουμε κόμμα. Να είμαστε όλοι μαζί. Ευχαρίστω. Θα κάνουμε στις εθνικές εκλογές. Γιατί κόμμα με τίτλο θα σας πάρει. Στην Ευρωβουλία, αγαπητέ μου, και δεν συζητάει κανείς ούτε για τα εθνικά θέματα, κόμμα, ούτε για την γλώσσα, ούτε για τα παιδιά μας που τα χάσαμε. Το πρόβλημα δεν θα κάνουμε κόμμα στις εθνικές εκλογές με τίτλο θα σας πάρει ο διάλογος και θα σας σηκώσει. Τέτοιο κόμμα. Δεν το κάνουμε και τις ευρωεκλογές δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και τις ευρωεκλογές έχουν πουλήσει ξένους και έχουν αφήσει και δεν μπορείς να. Δύο μέτωπα, δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Και θέλω να σας παρουσιάσω. Ποια καρπούζια μας δώσαν ακόμα ώστε να το έχουμε? Έναν Έλληνα τώρα ο οποίος τιμάει τα χρώματά μας είναι ο κύριος Πηλιχός, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μεξικό. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μας κάνετε την τιμή να είστε κοντά μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές από το Skype για διάφορα γεγονότα. Ζει και εργάζεται στο Μεξικό. Πόσα χρόνια είσαστε εκεί? Διαρκώς είμαι 25 χρόνια εδώ. Και λίγο νωρίτερα είχαμε μια κουβέντα. Ευτυχώς που το οργανωμένο έγκλημα εκεί, ξέρετε, συμμορίες αλληλοεξοντώνονται. Βρίσκουν τάφους με 30, 40, 50 νεκρούς, τέτοια πράγματα. Ναι. Αποκεφαλισμένα πτώματα, άγρια πράγματα. Τέτοια ώρα, νυχτιάτικα, μέσα στα λέω κιόλας και αγριεύεστε. Ο κύριος Πηλιχός ζει, εργάζεται εκεί, αλλά παραμένει Έλληνας. Το έχουμε στο πετσί μας. Το έχουμε, κύριε Πηλιχέ. Ναι.
Νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση για τους Έλληνες του εξωτερικού. Συνήθως, ίσως σε ορισμένα κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά κλπ. Υπάρχει μια διάβρωση στο ελληνικό στοιχείο, λόγω γλώσσας, λόγω, ας πούμε, οικογενειών που είχαν ξενιτευθεί σε πολύ χαμηλά οικονομικά και πολιτιστικά επίπεδα. Αλλά και δεν έδωσαν αυτή την όθηση, αυτή την παιδεία που χρειάζεται στην οικογένεια ή με υλικά σχολεία κλπ. Αλλά εμείς τουλάχιστον που έχουμε φύγει από εδώ μετά τα 20, παραμένουμε Έλληνες, διαβάζουμε ελληνικά, γράφουμε ελληνικά, μας πονάει ό,τι κακό γίνεται και χαιρόμαστε ό,τι καλό υπάρχει. Είμαστε όμως και αμερόληπτοι κριτές των όσων γίνονται, γιατί έχουμε πολλά πράγματα που μας κάνουν να έχουμε κάποια αμεροληψία γι' αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ευκαιρία και να γυρίσει και η κυβέρνηση αλλά και οι Έλληνες προς τους Έλληνες του εξωτερικού που υπάρχουν σε καλά επίπεδα και μπορούμε κάπως να... Σήμερα η παρουσία σας θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, πως ένας Έλληνας του εξωτερικού, ο οποίος δεν ομιλεί γκρίκλης, μιλάει ελληνικά, ωραία ελληνικά, και σας συγχαίρω γι' αυτό, γιατί περισσότεροι όταν φύγουν έξω αρχίζουν και χάνουν την επαφή με τη γλώσσα. Πως βλέπει την Ελλάδα, αυτή την Ελλάδα της παραδοξότητας, αυτή την Ελλάδα της συναρτησίας, της φτώχειας, των δυσκολιών και των προβλημάτων. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Θα αρχίσουμε από κάποια παράδοξα. Δηλαδή, θα σας δείξω ποια είναι η Ελλάδα. Είναι η μοναδική χώρα που μπορεί να έχει τέτοια πράγματα. Μετά θα πάμε σε κάτι που σας υποσχέθηκα τις προηγούμενες εβδομάδες. Όπως σας είπα, ο κύριος Θέμος Αναστασιάδης την κοπάνησε και πήγε στο εξωτερικό. Μένει λοιπόν σε ένα προάστιο πολυτελέστατο της Ζυρίχης, μετακόμισε εκεί με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Ο ίδιος πήγαινε έρχεται με το αεροπλάνο, δεν έφυγε με ελικόπτερο, όπως γράφουμε και στο ρεπορτάζ. Σε μια πολύ σημαδιακή πόλη και γειτονιά, το γιατί θα το δείτε εκεί, γιατί στη γειτονιά αυτή έχουν έζησαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους δύο πολύ μεγάλοι συγγραφείς και νομπελίστες. Και μετά θα πάμε στην μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και που θα μας θυμηθούν όσοι αμφισβητούσαν αυτά που λέγαμε. Είδατε τώρα σιγά σιγά πώς ισιώνουν οι μετρήσεις. Πώς δείχνουν αυτά που δείχναμε εμείς πριν δύο μήνες, τρεις. Βεβαίως, εντάξει, κάπου αμβλύνουν τις γωνίες. Σας είχα πει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάθει ό,τι έπαθε το Πασόκ. Σιγά σιγά θα κατεβαίνει, θα κατεβαίνει, θα κατεβαίνει, διότι ο κόσμος έχει εξαγριωθεί. Βεβαίως, έχω να πω πολλά. Δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η Νέα Δημοκρατία, να σας τρομάξω κιόλας. Αλλά είναι μια κάθοδος, μια πτώση ελεύθερη σε εξέλιξη, την οποία παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δείτε που είναι το ποτάμι, του οποίου τον πολιτικό αρχηγό περιποιήθηκα από αυτές τις εκπομπές τελευταίες για τις μαϊμού συνεντεύξεις που έπαιρνε στις φυλακές και υποχρέωνε τους φυλακισμένους να λένε διάφορα χοντρά ψέματα. Εκεί ψάχνουμε και ένα άλλο ρεπορτάζ που τον αφορά και έχει σχέση με μια άλλη πράξη που, εάν παληθευτεί από το ρεπορτάζ, θα φρίξει πολλοί κόσμος. Και αυτό που κάνουμε δεν αμφισβητείται, επομένως δεν υπάρχει λόγος να φοβηθείτε ότι κάτι, εν πάση περιπτώσει, υπονομεύουμε, γιατί μερικοί άρχισαν να λένε γιατί τώρα τα θυμήθηκε αυτά ο Τριανταφυλόπουλος. Μεγάλο κακό αυτό στην οτροπία μας. Τώρα, άντε και τα θυμήθηκε τώρα ο κακός Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος είναι ένας υπονομευτής και κάνει τέτοιου είδους βρωμοδουλειές. Όταν σας βγάζουν ένα ρεπορτάζ, εσείς στο μυαλό σας πάει στο κακό κατευθείαν, γιατί το βγάζει ο Τριανταφυλόπουλος και όχι αν αυτό που βγάζει είναι αλήθεια. Λοιπόν, για τα συγκεκριμένα, επειδή ρωτήσατε και στείλατε έτσι πολλά μηνύματα και SMS και email, το μάθαμε τους τελευταίους τρεις μήνες, δύο, όταν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που πήρα στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα. Το επεξεργαστήκαμε. Όταν μαθαίνεις κάτι, δεν το βγάζεις αμέσως. Το ψάχνεις, το διασταυρώνεις. Η σχολή δημοσιογραφίας που βρέθηκα εγώ και ήταν δύο-τρεις πολύ μεγάλες εφημερίδες και κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι, μου έμαθα να διασταυρώνω τουλάχιστον από δύο-τρεις πηγές
την είδηση και μετά να την βγάζω. Η δημοσιογραφία του σήμερα είναι εντελώς διαφορετική, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι ένα τηλέφωνο. Κάποιος μου είπε αυτό, κάθομαι, γράφω ένα φανταστικό σενάριο, ούτε ρεπορτάζ, ούτε τίποτα, και το κοπανάω στον αέρα και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν είναι έτσι όμως το πράγμα του. Πιστέψτε. Λοιπόν, δεν κάνουμε μαθήματα δημοσιογραφίας τώρα. Έτσι κι αλλιώς είμαι μία μετριότητα, οπότε αυτό πιστεύω για τον εαυτό μου και κανείς δεν μπορεί να μου αλλάξει τη γνώμη μου. Θα πάμε όμως στα θέματά μας. Και μετά τη διαδικτυακή ψηφοφορία θα είναι μία άλλη ομάδα εδώ, άλλο πάνελ, που θα αποτελείται από πιλότους και μηχανικούς αεροσκαφών, για να ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί στο θέμα της, αυτή το μυστήριο θέμα της απώλειας ενός Boeing, των Μαλαισιανών γραμμών, το οποίο χάθηκε και δεν μπορούν να το βρουν με τόση τεχνολογία και υπάρχουν τα απίστευτα σενάρια. Και βεβαίως οι γνωστές θεωρίες συνωμοσίας για το τι απέγινε με αυτό το αεροπλάνο. Θα προσθεθούν λοιπόν στην παρέα μας κάποια άλλα άτομα και θα πάμε στο πρώτο θέμα. Το πιστεύετε ότι βρήκαμε σπίτι κάτω από το οποίο περνάει κανονικός δρόμος? Το βγάλαμε στη ζούγκλα, στο ζούγκλα.gr, και ο κόσμος νόμιζε ότι είναι φωτομοντάζ. Είναι κανονικός δρόμος, περνάνε από κάτω αυτοκίνητα και από πάνω είναι σπίτι, κανονικό. Σπίτι, αυτή είναι η Ελλάδα. Θέλετε να το δούμε? Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τα στραβά και τα παράξενα στους ελληνικούς δρόμους είναι πραγματικά τελείωτα. Το συγκεκριμένο πάντως ξεπερνάει τα απίστευτα και όμως ελληνικά. Πώς θα σας φαινόταν αν την ώρα που οδηγούσατε κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας σας πέφτατε πάνω σε ένα σπίτι στη μέση του δρόμου? Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε όσους οδηγούς κινούνται επί των οδών Κερδιλίου και Αριστίδους στην Παλίνη. Πρόκειται για ένα σπίτι το οποίο ξέμεινε στο δρόμο αφού άλλαξε το σχέδιο πόλης της περιοχής. Οι κάτοικοι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με το πρωτότυπο αυτό αξιοθέατο. Έχουμε προβλήματα με αυτό εδώ πέρα. Πρώτο, ότι είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Το βλέπετε κι εσείς, αν το δείτε απάνω, να το δείξει η κάμερα, ότι η γωνία κοντεύει να πέσει και περνάει κόσμος από εδώ. Δεύτερο, με δύο λόγια, ο κύριος έχει αποζημιωθεί, έχει πάρει το οικοπεδό του εδώ πέρα, έχει φτιάξει σπίτι εδώ δίπλα. Και αυτό παραμένει εδώ το χτίσμα και έχει γίνει σκουπιδότοπος, ναρκωμανείς μαζεύονται και πολλά άλλα εδώ που συμβαίνουν. Τώρα δημιουργεί πρόβλημα στην αποχέτευση. Γιατί αφού η αποχέτευση ξεκινάει από πάνω και κατά να κατέβει κάτω στην Αριστείδη στη Γαργητού, οπωσδήποτε εμποδίζει τώρα. Πρέπει να γκρεμιστεί για να πετάξει, να μπει η αποχέτευση μέσα. Γιατί η αποχέτευση τώρα θα σταματήσει τώρα εδώ πέρα. Οι άλλοι κάτω δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Πρόκειται για ένα κτίσμα το οποίο απολυτερώθηκε από το σχέδιο πόλης. Η αποζημίωση του οικοπαίδου έχει γίνει με μεταφορά της γης σε άλλο σημείο του ιδιοκτήτη και εκκρεμεί αυτή τη στιγμή η αποζημίωση του κτίσματος ως επικείμενο. Είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν έχουμε προχωρήσει αυτή τη στιγμή στη διάνοιξη του δρόμου στο σημείο αυτό, το οποίο επίκειται να γίνει και σύντομα. Μέχρι τότε, προσοχή στην οδήγηση. Έχουμε τη τηλεφωνική γραμμή την ιδιοκτήτρια, την κυρία Ντίνα Πλατάκου. Κυρία Πλατάκου, γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Εγώ θα έμενα πάντως στο σπίτι. Έχει πολύ πλάκα να κάθεσαι στον μπαλκόνι, να πίνεις τον καφέ και από κάτω να έχει κίνηση να περνάνε τα αυτοκίνητα. Και εγώ θα το έκανα, κύριε Τρενταφυλόπουλε, αλλά είναι πολύ παλιό πια και δεν επιτρέπεται. Δεν μας επιτρέπει να έχουμε αυτή τη χαρά. Να σας πω, φαντάζομαι ότι πρώτα έγινε το σπίτι και μετά ο δρόμος, όχι πρώτα ο δρόμος. Εννοείται, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ναι, όταν ήταν... έγινε αυτό το σπίτι, εκεί πέρα ήταν χωράφια, μπέλια, σικές και αλεπούδες ακόμα. Εντάξει, και γιατί ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται στο δρόμο τώρα και είναι αναγκασμένοι να περνάνε μέσα από τις κολόνες άνθρωποι και αυτοκίνητα, είναι μια δεν εικόνα... Δεν περνάνε αυτοκίνητα, όχι, δεν περνάνε, σταματάει εκεί η πορεία και το χρησιμοποιούν ως πάρκινγκ, αποθήκη... Πώς δεν περνάνε, αφού εμείς πήγαμε εκεί και έχει λίγο σαν χωματόδρομο, έχει περνάνε, μπαίνουν, βγαίνουν από εκεί, ό,τι θέλουν να κάνουν. Ό,τι θέλουν, το ξέρω, μπαίνουν και μέσα, όλα τα κάνουν. Αποζημίωση σας δώσανε? Είμαστε στην τελευταία φάση να κλείσουμε το θέμα της αποζημίωσης τώρα. Α, δεν τα έχετε πάρει τα λεφτά. Τα λεφτά δεν όχι, τα... όχι ακόμα. Είμαστε στην τελευταία φάση να πάρουμε την αποζημίωση τώρα με το Δήμο. Μάλιστα, επικοινώνησε ο Δήμος μαζί μου αυτή την εβδομάδα, μάλιστα τη Δευτέρα και όλα χθες.
Ναι. Και τώρα προχωράμε σε αυτό το θέμα να κλείσει και να προχωρήσουν τα έργα της αποχέτευσης. Αυτό είναι που πιέζει την περιοχή τώρα. Ωραία, με το καλό λοιπόν. Αν και πολύ. Πολύ αμφιβαλών θα πληρωθείτε τώρα με την κατάντια που έχουν οι... Το ξέρω, αλλά τι να κάνω, εντάξει, ό,τι βγει, θα δούμε. Λοιπόν, να είστε... Εμείς προσπαθούσαμε πολλά χρόνια πριν και με τον προηγούμενο δήμαρχο να πούμε σε συμφωνία, κάπου υπήρχαν κάτι κολλήματα, τέλος πάντων, ευτυχώς τώρα καταλήξαμε κάπου με τους ανθρώπους του Δήμου και είμαι ευτυχισμένη που θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καληνύχτα, γεια σας. Γεια σας. Τρελά πράγματα, έτσι. Δηλαδή βγάζεις έναν δρόμο, τον αφήνεις έτσι, δεν τον κλείνεις. Φανταστείτε ένας να έχει πιει λίγο παραπάνω και να πάρει χώρα, να καρφωθεί στις κολόνες, να γίνει χαμός εκεί πέρα. Εγώ επειδή διδάσκω στην περιοχή της Παλίνης, το έχω δει πολλές φορές, έχω παρκάρει, έχω περάσει απέναντι, είναι πολύ ωραίο. Κάτω περνάς από μέσα, κανονικά. Με λίγη δυσκολία, αλλά και λίγο χωματότομο, αλλά περνάς. Ναι, το θέμα είναι μην φύγει κανένας, διότι από άσφαλτο ξαφνικά να δεις μπροστά σου ένα σπίτι είναι λίγο... Έτσι, σόλικο, δεν είναι φυσιολογικό. Και είναι και παλιό το σπίτι, και έτσι και πέσει και σε καμία κολόνα το αυτοκίνητο, θα έχουμε και τίποτα. Χειρότερο. Ούτε στο Μεξικό δεν έχει τέτοια πράγματα, κύριε καθηγητά, έτσι. Δεν το έχω προσέξει. Δεν το προσέξατε. Καλό είναι αυτό. Πάντω στην ιστορία τη Ελλάδα, στα Γιάννενα είχε σπίτια που είχε δρόμο από κάτω και υπάρχουν ακόμα. Απλώ δεν είχε αυτοκίνητα τότε. Περνάγαν άνθρωποι, άλλο καλά, είχε σπίτια. Και έχει ακόμα σπίτια. Και ευτυχώ έχουν μείνει κάποια πολύ ωραία σπίτια που από κάτω περνά. Σήμερα οι συνεργάτες μου. Και όχι μόνο στα Γιάννα. Εγώ τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, πολλά χρόνια πλέον, αρκετά χρόνια, μπορώ να λέω πολλά χρόνια πλέον, έχω δει όσα δεν μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Και μου ετοίμασαν ένα βίντεο, ο γιος μου την έκανε, τη βρωμοδουλειά μου, τους συνεργάτες μου, σε ένα παιχνίδι στην ΕΤ2 που συμμετείχα, όπου είχαν κληθεί οι διάφοροι μπαμπάδες και μαμάδες να πούν ιστορίες για τα παιδιά τους. Ξέρετε τώρα, η κουκουβά για το παιδί της το βλέπει ότι είναι το πιο όμορφο. Λοιπόν, και εμένα μου την έδωσε και σκέφτηκα ό,τι περίεργο είχε κάνει ο γιος μου να διηγηθώ. Βέβαια θα με δείτε πώς ήμουν πριν από 30 χρόνια, έτσι. Έχει πολύ πλάκα, είναι ασπρόμαυρο, δεν είναι έγχρωμο, διότι τότε ήταν, ποιος ξέρει, ασπρόμαυρη ήταν τηλεόραση. Πόσα χρόνια είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Πάμε να το δούμε. Και εσένα ο γιος σου πόσο χρόνο είναι? Είναι 5,5 χρόνων. Α, είναι σε μια ηλικία που εσύ σίγουρα θα έχεις αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Πες μας κάτι. Ναι, επειδή όλοι κολακεύουν τα παιδιά τους και τους αρέσει, εγώ θα πω για μια δυναμία του γιού μου. Του αρέσει το φαγητό πάρα πολύ. Έχει φοβερές επιδόσεις. Σε ηλικία ενός χρόνου έφαγε το φαγητό του σκύλου. Βγήκε στη βεράντα και το έφαγε. Σε ηλικία 2 χρόνων έφαγε, ξύπνησε τα ξημερώματα στις 4 το πρωί και έφαγε μισό κιλό μέσα πατάτες. Και δεν έπαθε τίποτα. Κατά καιρούς λοιπόν αλλάζει διάφορα επαγγέλματα, όπως όλα τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία, από πιλότος μέχρι εντομολόγος. Τελευταία λοιπόν, μου λέει θα γίνω επίσημος. Του λέω γιατί βρε Κωνσταντίνε επίσημος. Μου λέει για να τρώω όσο θέλω. Του λέω και εσύ που το ξέρεις ότι τρώνε όσο θέλουν οι επίσημοι. Μα μου λέει το βλέπω κάθε μέρα στην τηλεόραση. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος. Η επίσημη, έτσι μου λέει ο γιος μου. Θα γίνω επίσημος για να τρώω όσο θέλω. Φανταστείτε τι μηνύματα παίρναν τα παιδιά από την τηλεόραση τότε. Από τότε. Ισχύει ακόμα. Ισχύει. Ναι, ισχύει. Μέσα έπεσε ο μικρός, από πολύ μικρός έπιασε το νόημα. Από μικρό και από τρελό που λένε. Ναι. Ναι. Έτσι είναι όπως το λέτε ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο βεβαίως δεν είναι και πολύ ευχάριστο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Οι φοβεροί και τρομεροί συνεργάτες μου έκανε ένα ρεπορτάζ για τον κύριο Θέμο Αναστασιάδη, ο οποίος την κοπάνησε και έφυγε νωρίς και πήγε και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Ελβετία και πήγε να έρχεται με το αεροπλάνο για να εκδίδει την εφημερίδα και να γράφει τις εκπομπές του. Ο κύριος Αναστασιάδης λοιπόν εγκατέλειψε τα πάτρια εδάφη χάρη μιας ασφαλούς διαβίωσης στο Κίρπερκ, ένα προάστιο της Ζυρίχης, είναι 5-5,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, πάνω στη λίμνη, αυτή την ωραία λίμνη της Ζυρίχης, διότι, όπως και αν το κάνουμε, μετά από όσα έγιναν, θα ήταν φαίνεται για τον ίδιο πολύ δύσκολο
ή ζούσε μια σάφεια, μια ανασφάλεια σε αυτό τον περίεργο τόπο. Ξέρετε, είναι ωραίο να πουλάς κουπόνια από την εφημερίδα σου, από τα σούπερ μάρκετ για φθηνότερο φαγητό στον κόσμο που υποφέρει, αλλά εσύ να ζεις εντελώς διαφορετικά, μακριά δηλαδή από τέτοιες έγνοιες, από τέτοιους κινδύνους και από τέτοιες περιπέτειες. Άλλα λοιπόν μπορείς να γράψεις την εφημερίδα σου και να χαρίζεις τους αναγνώστες σου και άλλα να φυλάς για τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι περίεργο. Ένας λοιπόν γνωστός της ζούγκλας, πηγαίνοντας στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, να ανακαλύψει, να βρει ένα σπίτι, επιχειρηματίας ήταν αυτός, έπεσε πάνω στο όνομα της κυρίας Παναγιωτοπούλου Βασιλικής και κατάλαβε ότι ήταν το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη. Έτσι λοιπόν φτάσαμε μέχρι το Κρυσφύγετό του, το οποίο είναι σε έναν χώρο 30 στρεμμάτων, περιφραγμένο, με αυστηρούς κανόνες προστασίας εκεί, γιατί δεν μπορείς να πλησιάσεις, είναι ιδιωτικοί οι δρόμοι. Εμείς όμως κατορθώσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το σημείο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και να σας θυμίσω ότι η διαμονή εκεί, μαζί με τα παιδιά, τα σχολεία και την διατροφή, τις μετακινήσεις και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό, στοιχίζει τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Πάμε. Στον φορολογικό παράδεισο της Ελβετίας ζει αυτοεξόριστος ο Θέμος Αναστασιάδης μαζί με την οικογένειά του. Ο εκδότης έφυγε πρώτος, εγκαταλείποντας τα πάτρια εδάφη χάρη μιας ασφαλούς διαβίωσης σε προάσωρη Ζυρίχης. Είναι φανερό ότι αισθανόταν άβολα μετά το διπλό σκάνδαλο των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και του DVD Τσέκου Ζαχόπουλου. Απλοί υπολογισμοί τον έπεισαν ότι η διαβίωση εκτός Ελλάδας θα του κόστιζε κάτι λιγότερο από την κουθοδία μπράβων, αυτοκινήτων και μηχανών που τον συνόδευαν καθημερινά. Γίνεται πλέον φανερό ότι με την παραμονή του στην Ελλάδα διακινδύνευε πολλά πράγματα και κτημένα και μη, πέραν των γνωστών παρατράγουδων της δημόσιας διαπόμπευσης με κράξιμο γιαούρτωμα. Ευνηδιάζοντας ακόμα και το στενότερο περιβάλλον του, εγκατέλειψε νύχτα την Αθήνα για να εγκατασταθεί οικογενειακός με τη σύζυγό του Βασιλική Παναγιωτοπούλου και υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στο πολυτελές Kirchberg, το οποίο βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ζυρίχης. Ήταν τουλάχιστον ήσυχος ότι δεν θα μπορούσαν να τον ανακαλύψουν όσοι δεν ήθελε να συναντήσει ποτέ στη ζωή του. Η διαπίστωση ότι ακόμα και στη χώρα της απόλυτης ασφάλειας επέλεξε ένα κλειστό πολυτελές συγκρότημα φρούριο σε περιφραγμένο κτήμα αρκετών στρεμμάτων με ιδιωτικό δρόμο, ούτως ώστε η πρόσβαση ανεπιθύμητων προσώπων να καθίσταται αδύνατη, δεν ήταν έκπληξη. Είναι άλλωστε γνωστό στους παρικούντες ότι διακατέχεται από απίστευτες αιμονές και φοβίες. Ο δίθεν αντιμνημονιακός Θέμος Αναστασιάδης κατάλαβε νωρίς ότι οι δημοσιογραφικές κορώνες απευθύνονται μόνο στο λαοτζίκο, ο οποίος εισπράττει αποκλειστικά τη φτωχοποίηση από τις επιταγές της Τρόικας. Γιατί δεν θα περίμενε φυσικά να ψωνίσει με τα κουπόνια του σούπερ μάρκετ που μοιράζει αφιδώς από την εφημερίδα του για το weekend στη Ζυρίχη, όταν η διαμονή μιας οικογένειας εκεί κάτω, από τις συνθήκες που διαπιστώσαμε, κοστίζει με μαθηματική ακρίβεια πάνω από 30.000 ευρώ μηνιαίως. Η αυτοεξόριστη πλέον Βασιλική Παναγιωτοπούλου δεν συνοδεύει τα παιδιά στο αγγλόφωνο σχολείο, σπάει τη μονοτονία της καθημερινότητας με τα μπαστούνια περιπάτου, απολαμβάνοντας το τοπίο στην περίφημη λίμνη της Ζυρίχης, ενώ ο Θέμος ακολουθεί πιο δύσκολο πρόγραμμα, αναγκασμένος να πηγαίνει έρχεται με το αεροπλάνο για τις ανάγκες των εκπομπών και της έκδοσης. Ακόμα και οι πλέον χλιδάτες επιλογές έχουν κόστος. Και επειδή ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης, ο ακροατής και ο πολίτης, γι' αυτό έτσι, αυτή είναι μια σειρά από φωτογραφίες που θα δούμε. Αν θέλετε, μπορείτε τώρα να τις δείξετε. Αυτό είναι η περιοχή, αυτό εδώ το κτήμα όλο, για να ξέρετε που μένει ο αγαπημένος σας κομιστής. Ακριβώς αυτό εδώ το κτίριο, στην περιοχή δηλαδή που ο επιχειρηματίας πήγε να βρει κατάλημα ο ίδιος και έπεσε πάνω. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εδώ είναι η Ζυρίχη, είναι ακριβώς εδώ στη μύτη που κόβει, που σταματάει η λίμνη. Και το Kirchberg είναι αυτό εδώ το προάστιο. Πάτε, πηγαίνετε και στις επόμενες. Εδώ είναι, εν πάση περιπτώσει, φωτογραφίες. Προχωρήστε, παιδες. Λοιπόν, για να έχετε μία εικόνα, δηλαδή, αυτό είναι δύο συγκροτήματα μέσα σε αυτό το κτήμα των 30 περίπου στρεμμάτων. Εδώ είναι το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη.
Και αυτή είναι η θέα από το σπίτι του στη λίμνη, στην υπέροχη αυτή η λίμνη, στην ασφαλή Ελβετία, εκεί που βεβαίως έχουν καταθέσει τα χρήματά τους όλοι οι κύριοι που αναζητούμε από τις λίστες Λαγκάρντ, Σουπαμούπες και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από κοντά που πλησίασε ο δικός μας άνθρωπος για να τραβήξει αυτό το κτίριο. Εδώ είναι η κυρία Παναγιωτοπούλου, η σύζυγος με τα μπαστούνάκια που κάνει περίπατο στους υπέροχους δρόμους γύρω από τη λίμνη, έτσι, έρημη και μόνη όταν λείπει ο αγαπημένος Θέμος. Βάση περιπτώσει, είναι μια ζωή λίγο δύσκολη, όπως και να το κάνει κανείς, αλλά με λίγη προσπάθεια όλα βγαίνουν πέρα. Ναι. Γιατί με κοιτάτε έτσι, κύριε Κολάτε? Είναι θλιβερή η Ελβετία. Ορίστε. Δεν διάλεγα ποτέ. Τι είναι? Θλιβερή. Θλιβερή. Όχι. Όχι θλιβερή. Θλιβερή. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει πέρα από ένα μαλάκο και πήρε ένα κεράσι. Και για ένα κεράσι φώναξε στη φύλακα αυτός. Η αστυνομία λοιπόν φώναζε πράγματα. Για ένα κεράσι. Εγώ το θεωρούσα πολύ φυσικό να πάρω ένα κεράσι. Το είχα φάει κιόλας. Και τελικά μου λέει, λέω να πάω τα χαρτιά μου να το δώσω. Μου λέει ναι, ανοίγω το αυτοκίνητο. Μου λέει η Τζάγκορ δικιά σας είναι. Λέω ναι, καλά μου λέει φύγε. Η δημοκρατική αντίληψή του ήταν με την Τζάγκορ. Όταν είδε ότι είχα την Τζάγκορ, μ' άφησε και έφυγα. Αυτή η χώρα δεν έχω καμία εκτίμηση. Πολύ καλά έλεγε ο Όρσον, αρέσει τι κάνουν, νερολόγια. Χιδέοι άνθρωποι, κλέφτες είναι όλοι. Τελικά βλέπουμε ότι και η μετανάστευση έχει διάκριση. Υπάρχει η αναγκαστική μετανάστευση του νέου για να δουλέψει λόγω της κρίσης. Υπάρχει και η επιλεκτική μετανάστευση. Αυτή είναι η πιο ωραία. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Κολάτο. Εγώ τους βρίσκω τους Ελβετούς πολύ διασκεδαστικούς. Είναι μια χώρα Disneyland. Αλλά κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν είναι ο μοναδικός. Εκατοντάδες Έλληνες ζουν έξω και κάνουν αυτή τη ζωή. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Αναστασιάδη, δεν το ήξερα. Τι το επιλείψιμο έχει, το ότι πράγματι επέλεξε να κάνει αυτό. Έχει τα χρήματα. Βέβαια. Ειδικά όταν τα παίρνεις σε μαύρες σακούλες, τα έχεις. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το σχολιάσω και δεν ξέρω. Πώς δεν το ξέρετε? Εσείς δεν το ξέρετε. Η κυβέρνηση ίσως το έπιασε το θέμα. Η κυβέρνηση ίσως το έψαξε. Ο κύριος Κλαδάς, υπεύθυνος για την δίωξη του μαύρου χρήματος, ήρθε με τον βουλευτή σας στο σπίτι μου να με παρακαλέσει να αποσιωπήσουμε το θέμα, όπως θυμάστε. Εγώ μιλάω δημόσια με ονόματα. Κοιτάξτε. Ο βουλευτής Κατερίνης, ο αθλητής, ο Κουκοδήμος και ο κύριος Κλαδάς. Και ενώ εγώ περίμενα να αναζητήσει μια κυβέρνηση, Καραμανλή τότε, όχι Σαμαρά, να αναζητήσει το πόθεν έσχεσ των 5,5 εκατομμυρίων που τα κουβάλισε σε μια σακούλα, όχι μόνο δεν αναζήτησαν τα χρήματα αυτά, αλλά με διάφορα δικονομικά τερτύπια προσπάθησαν το θέμα να το περάσουν από κακούργημα σε πλημέλημα και τώρα εξαιτίας της προσφυγής ενός εισαγγελέα το θέμα επανήλθε ως κακούργημα πίσω. Αλλά από τότε έχουν περάσει τόσα χρόνια και 5,5 εκατομμύρια δεν έχει βρεθεί ποιος τα έδωσε. Εγώ γνωρίζω τώρα πια ποιος τα έδωσε. Οι αρχές γνωρίζουν ποιος τα έδωσε. Οι πάντες γνωρίζουν ποιος επιχειρηματίας έδωσε τα χρήματα και για ποιο λόγο. Οι μόνοι που δεν γνωρίζουν είναι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι οφείλουν να το μάθουν. Αυτό είναι το επιλείψιμο. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσατε να το πείτε. Αλλά αν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παιδιά, νιώθει ότι απειλείται για κάποιο λόγο. Το σέβομαι. Αν έχει την οικονομική επιφάνεια, αν μπορεί να το κάνει αυτό, το κάνει. Έτσι όπως το λέτε είναι σωστό. Το άλλο κομμάτι είναι. Άλλη... Σωστό κυρία Τζαβέλα. Από την άλλη πλευρά όμως, το εάν ένας αισθάνεται... πράγματι να βρεθεί. Εάν απειλείσαι γιατί έχεις κάνει βρωμοδουλειές στη ζωή σου, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και όταν εσύ από την εφημερίδα σου διδάσκεις την δημοκρατία και ελέγχεις τους κρατούντες, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι με μαύρες σακούλες και να κυκλοφορείς τα χρήματα και να μένεις και ατιμόρυτος. Ο Έλληνας πολίτης σήμερα τρώει κάτι καμπάνες και οδηγείται με τις χειροπέδες στα δικαστήρια για ποσά πολύ μικρότερα, των 100 και 200 και 300. Δέχομαι ότι είναι μια προκλητική ζωή σχετικά με αυτά που περνάει. Αυτά είπα, δεν είπαμε αυτό κάτι, ναι, παραπάνω εμείς, προς Θεού. Αλλά βεβαίως ο δημόσιος βίος ενός δημοσιογράφου και ενός πολιτικού κρίνεται. Ο τρόπος ζωής σου κρίνεται. Οι φίλοι σου, οι επιλογές σου κρίνονται. Γιατί στο δημόσιο βίο δεν είσαι άκρητος. Δεν γίνεται να είσαι άκρητος. Και είναι μια εποχή που δεν μπορούμε να προκαλούμε, πράγματι. Σωστά. Και κυρίως πρέπει να ελέγχονται όλοι αυτοί οι κύριοι, να ελεγχόμεθα όλοι εμείς, διότι όπως γνωρίζετε, ως δημοσιογράφοι,
καταθέτουμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ένα πόθεν έσχες πάντα. Κάθε χρόνο το πόθεν έσχες για να φανεί αν τα χρήματα που έχουμε είναι έντιμα, είναι από τη δουλειά μας, αν προέρχονται από άλλες πηγές, αν έχουμε πλουτίσει περίεργα. Και διάφορα τέτοια. Δηλαδή ο Ρουσόπουλος έχει καταθέσει το ποθενέσχες. Όλοι, ποιος... είναι υποχρεωμένοι. Όλοι είναι υποχρεωμένοι. Ποιος από όλους αυτούς ερευνήθηκε? Πώς είναι δυνατόν αυτή η ιστορία να μένει αδιερεύνητη από τις αρχές, να διώκεται μεν, αλλά να μην τιμωρείται ο δράστης μιας τέτοιας υπόθεσης καταφανέστατης, έτσι όπου οι αρχές οι δικές σας, του δικού σας κόμματος, διότι καραμαλίστηκε τότε στην εξουσία, αποσιώψαν το γεγονός. Θα σου πω, κυρία Τζαβέλα, ότι με μεγάλη απογοήτευση διαπίστωσα ότι όταν έχεις ένα DVD της Τσέκου στην τσέπη, χωρίς αυτό το DVD να περιέχει οτιδήποτε επιλείψιμο για έναν πρωθυπουργό, γιατί μπορώ να σας διαβεβαιώσω και γι' αυτό, μπορείς να τον εκβιάζεις και να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Από αυτή την αυτή ιστορία. Είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα του σπιτιού που είδαμε με τον δρόμο να περνάει από κάτω, δεν διαφέρει σε τίποτα από την Ελλάδα τον Αναστασιάδη που περνάει κάτω από τους νόμους με 5,5 εκατομμύρια μαύρα λεφτά σε μια σακούλα. Από αυτή την ιστορία το μεγάλο θύμα ήταν αυτή η κοπέλα και θυμάμαι τότε που γίνανε όλα αυτά δεν βρέθηκε μία γυναικεία οργάνωση να υποστηρίξει αυτή την κοπέλα που την κρατήσανε. Εντάξει, και ο Ζαχόπουλος ήταν το θύμα που πήδηξε από το παράθυρο. Αυτή την κοπέλα την κρατήσαν στη φυλακή χωρίς τίποτα τόσο καιρό και δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί αυτή την. Μια υπάλληλος ήταν, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Να αφήσουμε την ωραία Ελβετία. Ωραία η Ελβετία και η θέα ήταν ακόμα ωραία. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, να συμπληρώσω κάτι στο ρεπορτάζ σας που ήταν πολύ. Κατατοπιστικό. Κατατοπιστικό και όλες αυτές οι εικόνες δείχνουν κάτι, νομίζω. Στο Zoogla.gr επίσης να πω, για να μην υπάρχει κάποια αμφιβολία, μπορούν να το δείξουν και συνεργάτες μου αν θέλετε. Πατώντας το Google στην περιοχή κάποιος στις σελίδες του Δήμου της Ζηρίχης, θα δει αμέσως το όνομα της κυρίας Παναγιωτοπούλου, τη διεύθυνση του σπιτιού τους και τα υπόλοιπα στοιχεία μέχρι και το τηλέφωνο, γιατί στην Ελβετία δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, γιατί είναι μια ασφαλής χώρα. Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχει. Εκτός από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μπορεί να ανοίγει μόνο owner, κανένας άλλος. Για να μην ξεχνιόμαστε, λέω, το 2010, γιατί το ρεπορτάζ ανέφερε και τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού κλπ. Να μην ξεχνιόμαστε, λέω, ότι το 2010 που υποχρεωθήκαμε να μπούμε στο δρόμο του μνημονίου, σε αυτό το αδιέξοδο μας φέραν δύο κόμματα, δύο πολιτικές. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. 30 χρόνια αμαρτωλών πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό. Αυτό να το σημειώνουμε για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί μπορεί να περάσαμε 4 χρόνια μνημονίου, αλλά το μνημόνιο δεν έφερε τη χρήση. Η κρίση έφερε το μνημόνιο. Το αδιέξοδο της χώρας, τον κρεμό, πέσαμε το 10. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Η πολιτική όμως ήταν αριστερή. Μην ξεχνάτε στην Ελλάδα. Η αριστερά δεν ξέρω να έχει ακόμα κυβερνήσει την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν έχει κυβερνήσει ακόμα την Ελλάδα. Την οικονομία. Αυτό ξέρω, δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς αν η αριστερά είχε ακόμα κυβερνήσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε ελεύθερη οικονομία. Η Ελλάδα σοβαρά είχε 85% και ακόμα κρατική είναι. Σοβαρά. Ναι, σοβαρότητα. Άρα ομολογείται, κυρία Τζαβέλα, ότι η Νέα Δημοκρατία άσκησε μια κρατικοδίαιτη πολιτική ουσιαστικά, εξυπηρετώντας τα πελατειακά της δίκτυα. Ομολογώ ότι η αριστερά επέβαλε πάντα την οικονομική και την πολιτιστική κουλτούρα της σε αυτή τη χώρα. Και υπάκουα, να δεχτώ ότι η αριστερά ανέχτηκε αυτή την πολιτική. Αλλά η Νέα Δημοκρατία όμως την άσκησε και το Πασόκ. Αυτό λέω. Και έτσι, το Πασόκ. Άρα συμφωνούμε. Το λοιπόν, Πασόκ ενθουσιωδώς και η Νέα Δημοκρατία και αυτοί μαζί. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε. Δηλαδή είναι δύο ανήλικα κόμματα. Τι είπατε? Είναι δύο ανήλικα κόμματα. Μικρά παιδιά που τα κάνουν τι θέλουν οι αριστεροί. Κάπως έτσι περιφερθήκανε. Κάπως έτσι. Και το έχετε δει νομίζω κι εσείς. Ναι. Τον λοιπόν, πολιτισμό. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα κάνετε τα σχόλιά σας για να μην σας διακόπτω. Διάλειμμα. Και επιστρέφουμε τώρα με την μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία. We'll be right back.
επειδή γίνεται ένας μικρός χαμός τηλεφωνικό κέντρο, τα σχόλια των τηλεθεατών είναι ότι ούτε τώρα δεν τολμά να μιλήσουν για τον εκδότη Θέμο Αναστασιάδη υπαριστάμενοι. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι παριστάμενοι μπορούν να μιλήσουν. Άλλωστε εκφράστηκαν κάποιοι από τους παριστάμενους και δεν ολοκλήρωσαν όλοι. Επίσης να σας πω ότι δεν μπορούμε να ξαναδείξουμε το ρεπορτάζ και τις φωτογραφίες και όλα αυτά. Θα τα βρείτε στο zoogla.gr. Σε λίγο ανεβαίνει πρωτοσέλιδο με όλες τις φωτογραφίες, το ρεπορτάζ, λεπτομερή στοιχεία, διευθύνσεις, τηλέφωνα, τα πάντα. Όσοι τον αγαπάτε πολύ μπορείτε να του στείλετε και λουλούδια. Να μην τον χάσετε. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος κύριος να προσθέσει κάτι εσείς. Και εγώ θα ήθελα μετά, αν μπορείτε. Θα τραβάει ο κόσμος τα μαλλιά του άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν μακροχρόνια άνεργοι, δεν μπορούν να πληρώσουν ένα δάνειο που είχαν και μένουν χωρίς σπίτι σε λίγο. Έχουν αρχίσει ήδη κατασχέσεις, πληστηριασμοί ακινήτων. Πάνε κόσμος και τους συμπαραστέκονται. Πηγαίνουμε κι εμείς και προσπαθούμε να αποτρέψουμε τέτοιου είδους διαδικασίες. Και τόσα άλλα. Εδώ πέρα κόσμος ζει χωρίς ρεύμα, κόσμος ζει χωρίς τα απαραίτητα, όλοι οι περισσότεροι είναι άστεγοι. Όλοι αυτοί θα βλέπουν τηλεόραση τώρα και ή τέλος πάντων όσοι βλέπουν τηλεόραση και θα έχουν τρελαθεί. Εμείς τώρα το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσοι μπορούμε και ειδικά οι πιο νέοι που είμαστε εδώ πέρα, όσο μπορούμε και όσο περνάει από το χέρι μας, να πάμε κόντρα σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Είτε αυτά είναι στην πολιτική, είτε είναι στον χώρο των media. Και φυσικά, επειδή είδαμε και τις υπέροχες εικόνες από τις λίμνες, μας έχουν φάει οι λίμνες και τα ποτάμια τώρα τελευταία, να το πούμε και αυτό. Πολύ, το υγρό στοιχείο παίζει πάρα πολύ αυτές τις μέρες, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Κοιτάξτε, εμένα δεν θα μου λείψει ο κ. Αναστασιάδης, άλλωστε ούτε τις εκπομπές του πολύ παρακολουθούσα, ούτε την εφημερίδα του διάβαζα ποτέ. Ιδιαίτερη σημασία έχει όμως αυτό που ακούστηκε για την Ελβετία, όχι για το γεγονός ότι πήγε ο κ. Αναστασιάδης στην Ελβετία, αλλά για το γεγονός ότι μια σειρά ανθρώπων και όχι ανθρώπων, κυρίως κεφαλαίων, κάθονται και λιμνάζουν εκεί πέρα. Η χώρα έχει απαξιωθεί, έχει καταστραφεί, έχει διαλυθεί. Και βλέπω από τα περισσότερα μέσα να λέγεται η μισή αλήθεια, ότι η Ελβετία είναι ένας φορολογικός παράδεισος που δεν μπορεί κανένας να βρει τι γίνεται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις κρατών όπως η Γερμανία και η ΗΠΑ, που για περιπτώσεις φοροδιαφυγής είπαν δώστε μας ή ονόματα ή λεφτά και κάτι πήραν. Σας συγχαίρω που το λέτε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά το Σύνταγμα της Ελβετίας προβλέπει δικαστική συνδρομή εάν ζητηθεί από τις αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους. Δηλαδή, υπάρχει, ναι, δεν υπάρχουν ακριβώς τέτοια απόρριτα και αυτοί οι κλειδάριθμοι τους οποίους επικαλούνται και όλη αυτή η φαντασίωση και βεβαίως και προστατεύουν το τραπεζικό του σύστημα, διότι ζουν από αυτό οι άνθρωποι. Η χώρα που δεν πολέμησε ποτέ σε κανέναν πόλεμο ήταν πάντοτε ουδέτερη. Κύριε Καθηγητά, να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι επί τόσα χρόνια τα εμβάσματα τα οποία φεύγανε από την Ελλάδα και πηγαίνανε στην Ελβετία μπορούσαν να ελεγχθούν και μπορούν και ακόμα και σήμερα να ελεγχθούν. Αλλά δεν βλέπω, κυρία Τζαβέλα, την πολιτική βούληση να ελεγχθούν, δυστυχώς. Και αυτό, όχι, δεν ελέγχονται. Τι έσοδα έχετε? Τι έσοδα έχετε, κυρία Τζαβέλα, από εμβάσματα, τι παράνομα χρήματα έχετε βρει εσείς που είστε και μια δραστήρια ευρωβουλευτής? Εννοείται ως ευρωβουλευτής ή εννοείται ως ελληνική κυβέρνηση? Όχι, όχι, αν έχετε η ελληνική κυβέρνηση, αν γνωρίζετε, επειδή είστε στη Νέα Δημοκρατία, ναι, το οικονομικό σας επιτελείο, ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Μηταράκης, δεν ξέρω αν ο κύριος Τουρνάρας έχει μπει στη Νέα Δημοκρατία, αν μπορεί να μας παρουσιάσει ένα μεγάλο, έσοδα, νούμερο θέλω εγώ, δεν ένας θέλω... Ένας μεγάλος αριθμός αυτών που φοροδιαφεύγουν. Μάλιστα. Γιατί μπορούν άνετα να πάνε τα χρήματά τους εκεί. Ασφαλώς, δεν μιλάω για τα νόμιμα. Όποιος πάει τα χρήματά τους στην Ελβετία δεν σημαίνει ότι φοροδιαφεύγει. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Συγγνώμη, κάθε θέμα. Υπάρχει μισό λεπτό. Συγγνώμη, κάθε θέμα. Να μην γίνεται κοκορμαχή μεταξύ του νέου δικοματισμού. Υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια νέοι, οι οποίοι αυτό το όχι θέμα δεν το συνδέουν ούτε με το Πασόκ, ούτε όχι με την Δημοκρατία. Ούτε με το Σεξουαλ. Συγγνώμη, λιγάκι, επειδή αυτή είναι η ανάσα που μας έχουν κόψει. Εγώ λοιπόν ξέρω ότι τα εκατομμύρια νέων οι οποίοι βλέπουν τους λειτουργούς ενημέρωσης να λειτουργούν έτσι, την ευθύνη δεν θα τη βρουν ούτε αν η Νέα Δημοκρατία δεν το έβασμα. Πήρατε όμως το λόγο και δεν ολοκλήρωσα το επιχείρημα. Θα σας παρακαλέσω, επειδή μου αρέσει να μην χάνουμε το δάσος. Εγώ σας έδειξα το δέντρο. Θέλω να ολοκληρώσω το επιχείρημα. Την ώρα που οι Έλληνες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των παιδιών τους σε δημόσιο σχολείο και να επιβιώσουν, ένας δημοσιογράφος ο οποίος διώκεται από τις αρχές για 5,5 μαύρα εκατομμύρια, διαβεί το ακριβότερο προάστιο της Ελβετίας στη Ζυρίχη, έτσι, ζει μια ζωή μεγιστάνα,
μεταφέροντας την οικογένειά του και τα παιδιά αυτό του στο Αμερικανικό αυτό που λέτε κολέγιο και στο πανεπιστήμιο. Και όπως γνωρίζετε, ένα διαμερισματάκι της πλάκας, εκεί για να μείνει της πλάκας ένα διαμερισματάκι να διάρει, είναι 6 με 7 χιλιάρικα τουλάχιστον. Να τελειώσω λίγο το... Όχι, όχι σε τέτοια σπίτια και σε τέτοιους χώρους. Αυτό δεν έχει σχέση με το πρόσωπο τόσο, όσο με την συμπεριφορά. Και δεν αφορά κυρίως τον κύριο Αναστασιάδη, όσο τους κρατούντες για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους Αναστασιάδηδες. Καταλάβατε. Γιατί εμείς προηγουμένως, ο διευθυντής στον Καραμαλή. Και ο Καραμαλής πλήρωσε. Πρώτον, πού τα βρήκε τα λεφτά και γιατί πλήρωσε. Άρα αυτός είναι υπεύθυνος, εάν ο Αναστασιάδης έκανε αυτά που έκανε. Σοβαροί άνθρωποι, κύριε Κολάτε, με υγιείς επιχειρήσεις, επειδή ξέμειναν από ρευστότητα εξαιτίας της κρίσης, οδηγούνται στο πρετόριο με αλυσίδες κάθε μέρα και εξευτελίζονται. Σοβαροί άνθρωποι. Λουκέτα, οι άλλοι άνθρωποι της άτυπης τέταρτης εξουσίας μπορούν να ζουν με αυτόν τον τρόπο που είδατε, προκαλώντας βεβαίως και δεν θα ήθελε ποτέ τη δημοσιότητα της ζωής που επέλεξε και τρύπωσε εκεί, σε ένα καταφύγιο στη Ζυρίχη, πιστεύοντας ότι δεν θα τον ανακαλύψει ποτέ κανένα. Πάντως, τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει πολλά. Και δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, είναι και οι δικαστές. Ολοκληρώστε αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Το σημαντικό στοιχείο το οποίο υποτιμήθηκε είναι το γεγονός ότι εδώ και τρία χρόνια υπήρχε μια κοινοβουλευτική εξέλιξη. Υπήρχε ένας Έλληνας ευρωβουλευτής στο Ελβετικό Κοινοβούλιο, ο κύριος Ιωσήφ Ζησιάδης, ο οποίος έκανε ερωτήσεις. Και ενώ όλες αυτές οι ερωτήσεις εγώ τις διάβαζα, τις αναζήτησα στο Guardian, στους New York Times, σε διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες, στην Ελλάδα το θέμα πέρασε στα χαμηλά. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ τότε με τον σημερινό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη, είχαμε κάνει μια ανάλογη δουλειά. Αλλά δυστυχώς, κυρία Τζαβέλα, και εγώ δεν θέλω να αρθρώνω ένα φτηνό αντιπολιτευτικό λόγο. Αυτά τα οποία έχουν γίνει στα 4 αυτά χρόνια των μνημονίων σε σχέση με αυτά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν για να έρθουν έσοδα, να βρεθεί η φοροδιαφυγή, να φορολογηθούν οι offshore, είναι πάρα πολύ λίγα. Ξεμπερδέψατε πριν όλο το πολιτικό σύστημα των τελευταίων 30 ετών, λέγοντας ότι ηγεμόνευε η αριστερά και Πασό και Νέα Δημοκρατία ήταν πολιτικά βρέφη. Ξεχάσατε, κυρία Τζαβέλα, και θα σχολιάσετε μετά τα διπλά βιβλία, ξεχάσατε την Ολυμπιάδα, ξεχάσατε τα Greek Statistics. Πιστεύω, ξέρετε, δεν είχαμε ηγεμονία της αριστεράς. Απλά δεν είχαμε ελεύθερες απολύσεις. Αν αυτό θέλετε να πείτε, διότι αυτό συζητιέται αυτές τις μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πείτε το. Ότι είστε με τις ελεύθερες απολύσεις. Να σας πω κάτι και να το έχετε υπόψη σας, γιατί είστε και νεαρός. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού που διαχειρίζεται και έτσι την Ελλάδα έχει φύγει και πολύ γρήγορα ενσωματώθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να προσέχετε, γιατί δεν ξέρετε ποιοι έχουν έρθει. Σε ποιον αναφέρεστε? Ο κύριος Παπαδήμος, όλο το μεγάλο κομμάτι. Δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι, κυρία Τζαβέλα. Ναι, διότι να είστε... σας πω, δεν όχι, έχω καμία εντύπωση. Δεν είναι έτσι. Πέστε μου, τα δύο τρίτα από ό,τι... Ο κύριος Τουρνάρα, σε ποιες τράπεζες ήταν διοικητής και πού βρίσκεται τα τώρα? Δύο τρίτα. Όχι, όχι, δεν θα τα λέτε έτσι, κυρία Τζαβέλα. Θέλετε να σας έχουμε ευρωεκλογές. Βεβαίως θέλω να μου πείτε ονόματα. Ο κύριος Παπαδήμος. Ο κύριος Παπαδήμος. Πού ήταν ο κύριος Παπαδήμος? Δεν θα υπερασπιστώ τον κύριο Παπαδήμο. Ποιον υπερασπίζεστε? Αυτό που σας λέω. Είχαμε απλή ψηφοφόρη του Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας το φορτώσετε. Ναι, και δεν υψώνετε το... Όχι, δεν υψώνω. Όχι, κάντε μου. Αλλά θέλω να ρωτήσω. Κάντε μου λίγο τη χάρη. Να ρωτήσουμε όλο το τραπέζι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Τζαβέλα, κάτι. Ακούστε. Στο χωριό μου λένε ότι όποιος έχει λερωμένη τη φωλιά του δεν μιλάει. Εγώ λοιπόν θυμάμαι αμυδρά ότι η αριστερά, Συνασπισμός και ΚΚΕ συγκυβέρνησαν με τη δεξιά ένα διάστημα. Μάλιστα. Και ποιο είναι το μεμπτό σε αυτό? Αρνηθήκατε την απλή αναλογική. Τι λέτε, κύριε Κολάτο, τώρα σας παρακαλώ. Το μεμπτό ποιο είναι? Ποιο είναι το μεμπτό, παρακαλώ? Ότι με αυτούς τους οποίους σήμερα κατηγορείτε ως πολιτικούς κακοποιούς, ναι, συνεργαστήκατε και συγκυβερνήσατε. Πώς τη λέω? Το τι γινόταν, δεν έχει έρθει το μισό Πασόκ. Α, τι λέτε, το Πασόκ τώρα συγκυβερνά. Το χειρότερο Πασόκ κιόλας. Το καλό Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου, αυτό το άριστο Πασόκ. Όχι, ένα λεπτό. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το Συνασπισμός είχε 3% και στο 23% δεν έφτασε χωρίς οι ψηφοφόροι του Πασόκ. Μιλάμε για την κυρία Τζαβέλα. Ήρθαν και στελέχη. Έχουν πάρει και στελέχη. Ακόμα περιμένω, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Εγώ σας είπα για το
άλλο. Με αυτή τη δεξιά που κατηγορείται. Θα το πούμε. Ακόμα περιμένω από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία για έναν από όλους αυτούς που μας έχει έρθει να βγάλουν αυτά τα καραμπινά τα σκάνδαλα του βρώμικου Πασόκ που έχει έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους προκαλώ. Όχι γιατί δεν έχουν κάτι, αλλά διότι αν κάποιος άνθρωπος έχει έρθει με σκάνδαλα καραμπινάτα στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή εμείς θα είμαστε η αυριανή κυβέρνηση, θέλουμε από τώρα να πετάξουμε την τρίχα από το ζυμάρι. Πω... Και όχι σαν την κυρία Τζαβέλα που το κόμμα της υποσχόταν ότι θα κάνει εξεταστική για τα μνημόνια. Σωστά. Και επειδή έχει πάρει αγκαλίτσα τον κύριο Βενιζέλο, δεν μπορεί να την κάνει. Έτσι δεν είναι, κυρία Τζαβέλα μου. Κάντε μου τη χάρη, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Λίγες ιστολίδες. Ακούστε λίγο, βοηθήστε με γιατί πρέπει να πάμε στη διαδικτυακή ψηφορία. Λίγες ιστολίδες βλάπτει. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ο συνασπισμός τότε, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το Κομμουνιστικό Κόμμα συγκυβέρνησαν. Εσείς πρόσφατα ψηφίσατε και το μνημόνιο μαζί τους. Επομένως, αφήστε τα λίγο τα πράγματα. Μην προκαλείτε τουλάχιστον τον κόσμο, γιατί ο κόσμος θυμάται πολύ καλά ποιοι συμμετείχαν, ποιοι συνεργάστηκαν και ποιοι κελαϊδάνε. Η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων δεν είναι κακό όταν η πατρίδα περνάει κρίσιμες φάσεις. Όταν η πατρίδα πέφτει στον κρεμό, επιβάλλεται στις πολιτικές δυνάμεις να βρίσκουν ένα δρόμο συνένεσης και συνεννόησης. Επιβάλλεται. Ωραία. Εάν εμένα μου έκαναν την τιμή να μου πούν να συνεργαστώ μαζί τους, θα τους έλεγα όχι. Διότι εγώ στον χειρουργό που αντί να μου κόψει το νεφρό, μου κόψει το κεφάλι και παίζησα από λάθος, ξαναπάω να με γιατρέψει, τότε είμαι ή ηλίθιος ή αφελής ή παράφρον. Πάντως, λογικός άνθρωπος δεν είναι. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Συγγνώμη για να σου ολοκληρώσω. Ένα λεπτό. Ο Αϊνστάιν είπε ότι τα ωραία πράγματα λέγονται με απλά λόγια. Δεν το είπε τυχαία. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, η θεωρία του είχε σχέση με τη μάζα και την ταχύτητα. Η ταχύτητα, λοιπόν, λέει ότι ο πιο γρήγορος δρόμος είναι η ευθεία. Δεν είναι αυτά τα αριστερά δεξιά. Υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Τριάντα. Είπε τη θεωρία της σχετικότητας. Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που περνάει ένα έθνος, ένας λαός, κρίσιμες, που επιβάλλεται οι πολιτικές δυνάμεις να συνοηθούν. Αυτό το λέτε για να δικαιολογήσετε τη συμμετοχή. Όχι, δεν είναι να δικαιολογήσεις. Δεν είναι να δικαιολογήσεις. Καθόλου να δικαιολογήσεις. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το 1989 που συνεργάστηκε οι δυνάμεις αριστεράς με τις δυνάμεις της δεξιάς, επιβαλόταν, γιατί αν θυμάστε, περνούσε μια τρομερή κρίση διαφθοράς η χώρα μας. Βεβαίως, το διάστημα της συγκυβέρνησης τότε ήταν μόνο τρεις μήνες. Θα σας διηγηθώ. Μακάρι να ήταν όμως τρία χρόνια. Γιατί η Ελλάδα θα μπορούσε να ξεκινήσει για να καταλάβετε από μια άλλη αφετηρία. Όση συνείδηση έχουν μερικοί αριστεροί όταν μπαίνουν στην εξουσία για να γλύψουν αυτό το κουκαλάκι της. Μα η αριστερά δεν πρέπει να είναι. Μα ακούστε τώρα ένα παράδειγμα. Απέναντι στην εξουσία ευθυνόφοβη. Ένας λοιπόν από αυτούς που υπουργοποιήθηκαν τότε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έκανε ένα απίστευτο επεισόδιο γιατί δεν δούλευε σωστά ο κλιματισμός της Mercedes που του παραχώρησε. Και έβαλα τα γέλια γιατί ο άνθρωπος αυτός έβγαινε στα μπαλκόνια και έβγαζε φιλιππικούς για τη δημοκρατία, για το Τζε Γκεβάρα, για ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Και υποτίθεται ότι πέρναγε όντως μια δύσκολη περίοδο. Ήταν το βρώμικο 89, όπως θα θυμάστε, και μετά ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταστάθηκε και συγκυβέρνησε. Λοιπόν, και επειδή συμμετέχει ένας άνθρωπος που δεν έχει συνηθίσει στην ελληνική νοοτροπία να μιλάνε όλοι μαζί, ένα μικρό σχόλιο για να περάσουμε στη διαδικτυακή ψηφοφορία, κύριε καθηγητά. Εγώ πρέπει να ξαναγυρίσω στο θέμα του κ. Αναστασοπούλου. Αναστασιάδη. Αναστασιάδη. Δεν πληρώσει κανένας άλλος. Λοιπόν, το θέμα έχει δύο σκέλη. Ας πούμε το ηθικό και το άλλο είναι καθαρά ποινικό. Λοιπόν, πού βρίσκεται όμως... Ναι, συνεχίστε. Πού βρίσκεται όμως το θέμα της διαδικασίας, πού βρίσκεται η δικαστική εξουσία, τι κάνει η δικαστική εξουσία της Ελλάδας για να παρακολουθεί, όχι αυτό το συγκεκριμένο σωστό κύριο, ερώτημα, ναι. Αλλά να παρακολουθεί όλα τα άλλα. Μου έρχεται στο μυαλό μου το θέμα των Φιλιππινών όταν ο δικτάτορας τότε Μάρκος έπεσε και μπήκε η Κόρια Κίνο. Η Κόρια Κίνο πήρε ένα αεροπλάνο και χωρίς να έχει μία επίσημη επίσκεψη στην Ελβετία, πήγε στην Ελβετία και ζήτησε τα χρήματα που είχε καταθέσει ο Μάρκος και της τα δώσανε όλα. Γιατί είχε μαζί της τον
μίνιστερ, τον υπουργό της δικαιοσύνης, και αυτός υπέγραφε εκεί, εκείνη τη στιγμή, ότι έδινε την, ας πούμε, την αίτηση προς το ελβετικό κράτος για να κάνει όλη την παρουσίαση των, και έλεγχο των λογαριασμών του Μάρκους. Το ίδιο συνέβη με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ο οποίος ανάμεσα στα έγγραφά του, εμείς ανακαλύψαμε ότι είχε ένα ποσό για 2-3 Έλληνες αξιωματούχους υπουργούς στην Ελλάδα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ελβετίας, ο οποίος, παρότι είναι βιομήχανος και μεγάλο όνομα, φαίνεται ότι εισέπραξε γύρω στα 1 εκατομμύριο μόνο και μόνο για να μην υπογράψει την δικαστική συνδρομή, ούτως ώστε να ανοίξουν οι λογαριασμοί του. Είναι γνωστές συμπεριφέρες. Να ολοκληρώσει λίγο ο διοικητής. Ναι. Και αυτό, το θέμα αυτό είναι που εμένα με στεναχωρεί, το θέμα το ηθικό τώρα, εάν ο κύριος αυτός έχει κάτι να πει προς το λαό, προς τους εργάτες του, δεν ξέρω με ποιους συνεργάζεται, δημοσιογράφοι, τι είναι αυτοί, τότε είναι ένα θέμα ηθικό, αυτό είναι θέμα δικό του. Κατά τα άλλα, δεν μπορούμε, ας πούμε, να στείλουμε στο διάολο όλο τον κόσμο όταν έχουν χρήματα, όπως είπε και η κυρία βουλευτής εδώ, είναι θέμα ανθρώπινο και λογικό και κάποιος να πάει σε κάποια χώρα να αφήσει τα χρήματά του ή να ζήσει κλπ. Όλα τα άλλα είναι η δικαστική αρχή που πρέπει να κοιτάξει και να ακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο και να τον ψάξει, να του ζητήσει εάν υπάρχει κάτι και να το βγάλει στην εκδοχή. Μάλιστα, πάμε σε ένα διάλειμμα. Μια ερώτηση που κάνω, κύριε καθηγητή, επειδή είμαστε για ηθική. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη διαδικτυακή ψηφοφορία, την οποία οφείλουμε να παρουσιάσουμε. Γιατί είναι λίγο σαντιστικό να περιμένει. Κύριε Τεφλόπουλε, επειδή είχα μια επίθεση, θέλω να πω κάτι. Ναι, θα πείτε. Αξίζει το. Αλλά πρέπει να την δείξουμε, γιατί ο κόσμος περιμένει. Μετά έχετε το χρόνο να σχολιάσετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν στη διαδικτυακή ψηφοφορία. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αρκεί να σου πω ότι η υπεύθυνη, η κεφαλής ομάδας που σταθμίζει τα δείγματα αυτά, μου τηλεφώνησε το πρωί και μου είπε ότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Λέω δηλαδή, μου λέει, αλλάζουν πολλά δεδομένα. Λέω, τι δείχνει η έρευνα. Τι πάμε πει είναι ζόρικα, τίποτα δεν είναι ζόρικο. Ζόρικο είναι να ψάχνεις να βρεις ψεύτικα λόγια να διαστρεβλώσει την αλήθεια. Ζόρικο δεν είναι να πει την αλήθεια όπως είναι, δηλαδή αυτό που διαβάζεις και βλέπεις. Επαναλαμβάνω για αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι το δείγμα είναι σταθμισμένο, ότι είναι κρυφή διαδικτυακή, δεν είναι η ανοιχτή που ψηφίζουν όλοι μπαίνουν. Δηλαδή φεύγει ένα SMS για 13.000 κόσμο. Αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους όλα και δέχτηκαν να μπουν στο δείγμα του Zoogla.gr, μας εμπιστεύτηκαν δηλαδή. Και από εκεί οι επιστήμονες αρμόδιοι επιλέγουν το δείγμα τους ώστε να είναι αντιπροσωπευτικός προς τις ηλικίες, το βιωτικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο, το διαμονή, η περιοχή και τα υπόλοιπα όλα. Να σας πω ότι πολλές φορές η διαδικτυακή ψηφοφορία έπεσε εντελώς μέσα. Δηλαδή θυμάμαι σε εκλογές που το Πασόκ ήρθε πρώτο με τον Γιώργο Παπανδρέου 10,5 μονάδες. Όταν εμείς δείξαμε την έρευνα, χλέβαζαν όλοι. Και όταν το Πασόκ ήρθε πρώτο με 10,5 μονάδες, αισιόπησαν όλοι. Να σας πω επίσης, επειδή αφορά την κυρία Τζαβέλα, ότι όταν τηλεφώνησα στον κύριο Σαμαρά και του είπε ότι είσαι μπροστά 7 μονάδες από την κυρία Μπακογιάννη, όταν όλα τα μέσα έδειχναν ότι είναι 16 μονάδες πίσω, επίσης ο κύριος Σαμαράς μυρωνεύτηκε και είπε, είσαι απίστευτος, θέλεις να με ενισχύσεις ηθικά, αλλά είμαι πίσω πολύ.
Και βεβαίως το εκτίμησε πολύ όταν επαληθεύθηκε. Φανταστείτε που είναι η ειδική μέτρηση αυτή. Δηλαδή δεν μετράς το τι ψηφίζει η Ελλάδα στο. Τι ψηφίζουν οι δημοκράτες, έτσι. Τι θα επιλέξουν. Και βεβαίως έχει υποστεί και τις συνέπειες της φοβίας του κόσμου να δηλώσει αυτό που θέλει να ψηφίσει. Γι' αυτό αυτά τα νούμερα που θα δείτε σήμερα θα τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Εγώ θα σας δείξω πού είναι η παγίδα και πού μπορεί να υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή τη φορά στην κρυφή ψήφισαν 1.400 τόσα άτομα. Έτσι, να δούμε το πίνακα, σας παρακαλώ, στη μεγάλη οθόνη. 1.441 άτομα. Διεξήχθη από την 14 Τρίτου του 14 ως 17, τρεις ημέρες, πάνω από 18 ετών φυσικά, και είναι οι χρήστες του διαδικτύου και επισκέπτες του site zoogla.gr που, όπως σας περιέγραψα πριν, εμπιστεύτηκαν ή μας έδωσαν τα στοιχεία τους. Πάμε στο δεύτερο πίνακα. Ποιοι ψήφισαν αναφύλο? Γυναίκες 13%, άντρες 87%. Κοιτάξτε, οι γυναίκες πώς δεν εκδηλώνουν αυτό που θέλουν να ψηφίσουν. Ε? Το κρατάνε φοβερό, είναι βαθιά μέσα τους. Λοιπόν, οι γυναίκες, οι ωραίες γυναίκες. Ποιοι ψήφισαν ανά ηλικία? 51%, 45-64. Κοιτάξτε τώρα οι ηλικίες αυτές που δεν ήξεραν τι είναι το διαδίκτυο, μπαίνουν και ψηφίζουν και συμμετέχουν. 40%, 25-44. 2% 18-24. Ενδιαφέρονται λιγότερο αυτές οι ηλικίες για τις ψηφοφορίες και τα κόμματα, και 7% 65+. Και αυτό είναι έκπληξη για μένα. Άνθρωποι πάνω από 65 ετών, οι οποίοι ηλεκτρονικά θεωρούνται αγράμματοι, σήμερα μπαίνουν και ψηφίζουν και συμμετέχουν. Βεβαίως έχω και έναν δικό μου, ο οποίος βάζει τον ανιψιό για να ψηφίσει, επειδή δεν ξέρει να μπει στο ίντερνετ. Όλα παίζουν. Καλό. Αυτό δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μαθαίνει. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Ποιοι ψήφισαν βαθμός αστικότητας? Αγροτικές περιοχές 17%, αστικές 83%. Να δούμε ποιοι ψήφισαν αναπεριοχή. 51% η επαρχία, 38% η Αττική, 11% η Θεσσαλονίκη. Και να μην νομίζουν ότι ψηφίζει μόνο η Αθήνα, έτσι βλέπετε, αγροτικές περιοχές, περιφέρεια. Στον επόμενο πίνακα θα δούμε ποιοι ψήφισαν σε σχέση με το επίπεδο μόρφωσης. Ανώτατη μόρφωση 39%, ανώτερη 31%, μέση 29%, κατώτερη 1%. Και πάμε τώρα στο ερώτημα. Ποια είναι η γνώμη σας για το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη? Το 26% λέει δημιούργημα επιχειρηματικών συμφερόντων. Το 38% δημιούργημα πολιτικών συμφερόντων. Το 21% δημιούργημα σκεπτόμενων ενεργών πολιτών. Υπάρχει ένα 15% που δεν εκφράζει τη γνώμη του. Δηλαδή έχουμε ένα 64% που έχει αρνητική γνώμη για το ποτάμι, ένα 21% θετική και ένα 15% ουδέτερη. Πάμε στο επόμενο ερώτημα που έχει ενδιαφέρον. Θεωρείτε σωστή την συγγραφή και έκδοση βιβλίου από τον Δημήτρη Κουφοντίνα? Δείτε τώρα, είναι εκπληκτικό. Δείτε πώς ψηφίζουν βάσει της ιδεολογίας τους. Νεοδημοκράτες, 45% είναι θετική για το βιβλίο του Κουφοντίνα, 51,4%. Όχι, αυτό είναι το σύνολο, συγγνώμη. 45,8%, 51,4% αρνητική στο σύνολο. Βεβαίως, στη Νέα Δημοκρατία 22,9% λένε ναι στην συγγραφή έκδοση του βιβλίου, 75,4% όχι. Στο ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνει το αντίθετο. 67,1% υπέρ της έκδοσης του βιβλίου του Κουφοντίνα, 30,3% εναντίον. Στο ΠΑΣΟΚ 54,6% υπέρ, 45% εναντίον. Στους Ανεξάρτητους Έλληνες 37% υπέρ, 59,2% εναντίον. Στη Χρυσή Αυγή 33,8% υπέρ, 63,1% εναντίον. Στη Δημάρ 42,6% υπέρ, 55,9% εναντίον. Και είναι εκπληκτικά τα νούμερα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 76,4% υπέρ της συγγραφής έκδοσης του βιβλίου και 15% κατά.
Στο επόμενο, πάμε στο επόμενο τώρα, αρχίζουν οι πίνακες οι ζόρικοι. Ποιος πολιτικός αρχηγός κατά τη γνώμη σας είναι ο ικανότερος να κυβερνήσει τη χώρα? Σαμαράς 14-6, Τσίπρας 17-9, Βενιζέλος 1, Καμένος 2-9, Μιχαλολιάκος 12, Κουβέλης 0-7, Κουτσούμπας 2-8, Θεοδωράκης 5, άλλος 7,2, κανένας 30,2, κανένας. 5,8, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αν οι ευρωεκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? ΣΥΡΙΖΑ με 58%. Νέα Δημοκρατία 16,9. ΠΑΣΟΚ 0,1. ΑΝΕΛ 0,5. Χρυσή Αυγή 9,7. ΚΚΕ 0,4. Ποτάμι 3,9. Ελιά 0,1. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 10,3. Και ο επόμενος πίνακας, αν οι ευρωεκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Χρυσή Αυγή 25,1, παρακαλώ. Για να καταλάβετε από πού πηγάζει ο φόβος, ο πανικός και ο τρόμος για την άνοδο της Χρυσής Αυγής και το κυνηγητό που πέφτει. 9,4 η Νέα Δημοκρατία, 20,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ 1,4, 3,3 η ΑΝΕΛ, 0,1 η ΔΙΜΑΡ, 5,1 το ΚΚΕ, Δημιουργία 0,5, σχέδιο Β' Λαβάνος 1% και το ποτάμι 14%, παρακαλώ. Δράση 0,2, οικολόγοι 1,1, λαός 1,7, 0,8 ο Πολύδωρος και η Λυπή, Ανταρσία 0,4, ΕΠΑΜ 4,6, Ελιά 0,8, άλλο 2,1, Αποχή 1,8, μικραίνει τώρα η Αποχή, 1,2 Λευκά Άκυρα, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4,8. Το 14%, όπως αντιλαμβάνεστε για το ποτάμι, είναι πολύ εντυπωσιακό νούμερο, είναι τρίτο κόμμα. Αν οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν στον επόμενο πίνακα την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? ΣΥΡΙΖΑ 59,4. Νέα Δημοκρατία 18,9. ΠΑΣΟΚ 0,1. Ανεξάρτητη Έλληνες 0,4. Χρυσή Αυγή 8,4. ΚΚΕ 0,3. Ποτάμι 2,2. Ελιά 0,2. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 10%. Πώς θα βλέπετε πριν πάμε στον επόμενο πίνακα μέχρι στιγμής? Επειδή το πτυχίο μου είναι στατιστική, στον Παναστήμιο Πειραιά που τελείωσα, υπάρχουν κάποιες αλήθειες και κάποιες παγίδες, όπως είπατε και ο ίδιος. Όταν λοιπόν έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση των φύλων και της μόρφωσης και της διάθεσης διαπάντησης, υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις. Αλλά η γενική τάση δείχνει λοιπόν το εξής, ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι υπάρχει μια άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο κόμμα, αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Χρυσή Αυγή. Άρα λοιπόν, ενώ είναι κοινή πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τερματίσει πρώτο σε ευρωεκλογές, κάποιοι άλλοι, ίσως κρυφά, ίσως επειδή δεν θέλουν να το παραδεχτούν, την αγανάκτησή τους ή για όλα αυτά που είπαμε, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση πάντα, τη θέλουν προς τη Χρυσή Αυγή. Σε πολλές δημοσκοπήσεις, γιατί για την περιφέρεια δική σας γίνονται διαδικασίες. Μισό λεπτάκι. Επειδή έχετε σπουδάσει αυτή την επιστήμη, μην βιάζεστε λίγο, γιατί πρέπει να δείτε κάποια άλλα νούμερα για να κρίνετε. Δηλαδή, επειδή η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα 29,6-30%. Θα συμφωνήσω με τη δημοσκόπηση. Όχι, θα σας πω. Ξέρετε γιατί. Δεν λέω αν διαφωνείτε, συμφωνείτε, δεν έχει σημασία. Η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα 30%. Στην συσπήρωση λοιπόν που θα δείτε αργότερα, ξέρετε τι ποσοστό Νέων Δημοκρατών ψηφίζει Χρυσή Αυγή εδώ? 30% θα είναι. Το 30%. Δηλαδή, εάν αυτό το ποσοστό επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία, προσέξτε. Εάν αυτοί είναι ψηφοφόροι οι οποίοι τώρα εκβιάζουν ή απειλούν τη Νέα Δημοκρατία και το Σαμαρά, κοίταξε τι θα πάθεις άμα σου φύγουμε, και την ώρα της κάλπης ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία επενέρχεται στα νούμερά της ουσιαστικά. Θα συμφωνήσω. Με μικρές, μεσαίες απώλειες, αλλά επιστρέφει στα νούμερά της και η Χρυσή Αυγή θα πάει στο 14-15%. Εκεί που την υπολογίζω εγώ. Ότι θα πάει. Εάν όμως δεν γυρίσουμε, έχει παγιωθεί αυτή η άποψή τους ότι δεν θα γυρίσουμε, η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί ότι υπέστη το ΠΑΣΟΚ και ξαφνικά θα βρεθούμε με ένα κόμμα όπως η Χρυσή Αυγή
να έχει αυτό τον όγκο και το μέγεθος. Στις δημοσκοπήσεις την περιφέρεια Αττικής. Τα είδατε αυτά πουθενά σε καμία δημοσκόπηση από αυτές που κυκλοφορούν? Στις διαδικτυακές μιλούν για την περιφέρεια Αττικής. Μισό λεπτό και να ολοκληρώσω. Για να ολοκληρώσω μόνο γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο όσο ακούει. Αν πάμε στη στήλη και δούμε τι ψήφισαν αυτοί οι άνθρωποι στις προηγούμενες εκλογές, η απόκληση από τα αποτελέσματα των εκλογών είναι της τάξης του 1-1,2%. Δηλαδή είναι ένα δείγμα το οποίο ψήφισε διαφορετικά στις εκλογές όπως ήρθε το αποτέλεσμα, με μικρή απόκληση, μας δίνει λίγο παραπάνω το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι πιο αριστερό το δείγμα, δεν είναι ένα δείγμα δεξιών, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή ψηφίζει με τέτοιο τρόπο και συμπεριφέρεται έτσι όπως το βλέπετε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας του την ώρα. Το οποίο δεν είναι μόνο... Επιτρέψτε μου λίγο να ολοκληρώσω. Δεν είναι, μην το δείτε ως πρόβλημα απώλειας της Νέας Δημοκρατίας. Να το δείτε ως πρόβλημα που δημιουργείται με την αύξηση των ποσοστών, την τρομακτική της Χρυσής Αυγής. Κάνω την τελευταία παρατήρηση. Λοιπόν, στις διαδικτυακές δημοσκοπήσεις και των άλλων site για την περιφέρεια Αττικής που επειδή με ενδιαφέρει άμεσα βλέπω, βλέπω λοιπόν τη Χρυσή Αυγή σε όλες τις δημοσκοπήσεις να είναι πρώτη. Με ρωτάνε λοιπόν όλοι, μα πώς γίνεται η Χρυσή Αυγή να είναι πρώτη στην περιφέρεια Αττικής? Δεν είναι η δυναμική του Παναγιώταρου. Δεν είναι η αδυναμία. Θα μου επιτρέψει να σου πω, χωρίς να αμφισβητώ τα άλλα site, δεν ξέρω πώς κάνουν τις διαδικτυακές ψηφοφορίες. Είναι κοινή τάση που δείχνει. Τάσεις. Εμάς αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε το συγκρίνω. Αλλά δεν εάν δείτε, αν αφήσετε ανοιχτό στην ανοιχτή διαδικτυακή που ψηφίζουν σε εμάς 30, 40 και 50 χιλιάδες, θα δείτε ότι εκεί μπαίνουν ομάδες, ορδές μπαίνουν. Ορισμένοι ψηφίζουν 10 και 20 φορές. Βεβαίως υπάρχει τρόπος. Εμείς έχουμε βρει έναν τρόπο τον οποίο δεν χρειάζεται να αποκαλύψουμε, που κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει όσα κόλπα και να κάνει, ούτε 3 ούτε 4 φορές. Αλλά θέλω να προχωρήσουμε λίγο και μετά θα δώσετε... Μπορώ να θα σχολιάσω κάνετε... κάτι πριν. Ναι. Σχόλιο. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα κατέργαστο εκλογικό σώμα. Το εκλογικό σώμα λέει τι θα ψηφίσει στις ευρωεκλογές χωρίς να έχει αρχίσει να ενημερώνεται για τις ευρωεκλογές. Σωστά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα θυμό, μια απογοήτευση για αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν έχει τεθεί όμως το ερώτημα, πάμε για ευρωεκλογές. Και αυτές οι ευρωεκλογές, επειδή είναι και με σταυρό, θα εξελιχθούν όπως οι αυτοδιοικητικές σε εκλογές προσώπων, έτσι θα πάνε και οι ευρωεκλογές. Δηλαδή, όταν ενημερωθεί το κοινό ότι αυτό το οποίο θα ψηφίσεις δεν είναι για να φύγει η κυβέρνηση, να έρθει καινούργια, είναι να ψηφίσεις ποιοι Έλληνες θα σε εκπροσωπήσουν την επόμενη πενταετία. Είστε σίγουροι, κύριε Τζαβέλα, ότι θα ψηφίσουν οι Έλληνες με τέτοια κριτήρια ή θα ψηφίσουν με το θυμό, την οργή και την αγανάκτηση? Σας λέω ότι θα πρέπει να ενημερωθούν, θα πρέπει να γίνει μια καλή ενημέρωση, γιατί αν αφήσουμε να ψηφίσουν με οργή και αγανάκτηση και να βρουν άνθρωποι, δηλαδή η επόμενη πενταετία θα χτίσει την Ευρώπη και την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Κυρία Παπακοσταντίνου, θα επιδιώξουμε λοιπόν, θα πρέπει να επιδιωχθεί να υπάρξουν και υπερβάσεις κομμάτων. Αυτό που θα κάνουν τα κόμματα και θα το δείτε, θα προβάλλουν πρόσωπα. Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Τότε λοιπόν θα δούμε πώς θα είναι. Θα έχουμε μια πιο πραγματική εικόνα. Επανέρχομαι και λέω, είναι ακατέργαστο ακόμα αυτό το δείγμα για ευρωεκλογές. Κυρία Παπακοσταντίνου. Μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό αυτό που βλέπω, γιατί απεικονίζει τον Έλληνα σήμερα. Είναι ένας αμήχανος Έλληνας. Το συναντάτε στον δρόμο, δηλαδή, αυτό που... Το συναντάω παντού. Το συναντάω στον δρόμο, το συναντάω στις παρέες, το συναντάω στις εκπομπές στη τηλεόραση. Το συναντάω παντού. Ο Έλληνας σήμερα, όπως φαίνεται και είναι πολύ χαρακτηριστική, πολύ χαρακτηριστικά τα ποσοστά που ανεβάζει το ποτάμι, είναι ένα κόμμα, το κρατάω αυτό σαν παράδειγμα, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εκφράσει ακόμα θέσεις. Προχθές έβγαλε κάποιες θέσεις και με χαρά είδαμε στη δημιουργία ξανά τις θέσεις που πρώτο ξεκίνησε ο Θάνος ο Τζίμερος και η δημιουργία, και βλέπουμε ότι είναι... Έχει φτιαχτεί ένα κόμμα σε αυτή την κατεύθυνση και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το κόμμα περισσότερο γιατί έχει ανάγκη να πιαστεί από κάπου.
έχει ανάγκη να δει κάτι καινούριο και έχει δει τις θέσεις μας στρογγυλεμένες χωρίς τα τζι σημεία. Οπότε καταλαβαίνω γιατί έχει ανέβει τόσο πολύ. Γιατί είναι ακόμα, ενώ που ανοίξει ένα τηλεοπτικό σταθμό, ο Μπόμπολας πέρασε μια κόκκινη γραμμή ακόμα και έχει περάσει κι άλλες και αν θα αρχίσει να γίνεται επικίνδυνο. Σήμερα είχε πρώτο το Έθνος εξώ, πρώτη σελίδα, το πρώτο θέμα, πρώτη σελίδα έξω πάλι σήμερα, την Κυριακή και δύο σελίδες μέσα. Ωραία. Και ο λαός θα συνειδητοποιήσει ότι θα γίνουμε μια μπανανία. Δηλαδή, τι γινόταν στις χώρες Νοτιού Αμερικής, οι ιδιοκτήμονες είχαν τα κόμματά τους. Δηλαδή, κανένα λάρκες θα έχουν τα κόμματά τους. Ο Μπόμπολας κάνει ακόμα, αλλά καλύπτει τα χρέη και τις κομπίνες του. Ο Σκάι, γιατί να μην κάνει ένα κόμμα, γιατί να μην κάνει το Α που έχει πρόβλημα, ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, άρα θα τον βόλευε ένα κόμμα. Και δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Και αντί να τρεπόμαστε, ο κόσμος πιστεύω, ελπίζω να καταλάβει. Και ποιον παίρνουν για ηγέτη, έναν ο οποίος ήταν ξεσκονίστρα του συστήματος. Ο Θοδωράκης ήταν δημοσιογράφος. Δύο λεπτά, τελειώσω. Που ξεσκόνιζε το σύστημα, ήταν ένας άνθρωπος του συστήματος και τον βάζουν επάνω. Δηλαδή είμαστε ή τελείως χαζοί ή ελπίζω να ξυπνήσουμε. Εγώ ελπίζω ότι θα πάει πολύ χαμηλά. Θα είναι ντροπή εάν εμείς πρώτοι στην Ευρώπη κάνουμε κόμμα τηλεοπτικό. Όχι τηλεοπτικό, κόμμα καναλάχι. Την Μπερλουσκόνη τι ήταν. Όχι, δεν πέφτει τίποτα. Το Μπερλουσκόνη δεν προσωπικό το ίδιο. Περιμένετε, σας παρακαλώ, μιλάτε κύριε Κωνσταντίνη. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκα στον κύριο Θεοδωράκη, ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στον κόσμο. Είναι ένας δημοσιογράφος που πάντα άγγιζε απαλά τα θέματα. Όχι απαλά, καθόλου. Από μακριά καταλαβαίνω, δεν τα άγγιζε πολύ ωραία. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τις εκπομπές του έδινε το λόγο στους άλλους. Είναι εξαιρετικός το να ακούει. Και ο κόσμος, επειδή ο κόσμος έχει αποδειχθεί ότι ψηφίζει δυστυχώς μόνο με το συνέστημα, αλλά έτσι είμαστε πλασμένοι άνθρωποι, πρέπει θέλει δουλειά για να σταθμίζεις. Πες μου έναν αγώνα, Θεοδωράκη, μια φορά που αγωνίστηκε, πες μια φορά που κουράστηκε, μια φορά που ρισκάρισε, μια φορά που διεκδίδευσε κάτι. Μα το λέω σοβαρά τώρα. Να λέτε το... Ευτυχώς, κύριε, εγώ δεν θέλω να πω το πρόβλημα. Επίσης, να γίνεται το Θεοδωράκη με το σακίδι όπως θέλω να πω. Κύριε Πασόκ, δεν χρειάζεται. Καταρχάς, εγώ εξηγώ για ποιο λόγο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του είναι κόσμου. Είναι επικοινωνιολόγος, επομένως γνωρίζει. Εγώ εξηγώ για ποιο λόγο έχει κερδίσει. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, όχι έτσι κουβέντα όλοι μαζί. Κάντε υπομονή, δεν κρατιέστε με τίποτα. Είναι σαφές για ποιο λόγο ο κόσμος αισθάνθηκε, ουσιαστικά αισθάνθηκε τρυφερότητα. Βλέπει ένα τρυφερό άνθρωπο που ακουμπάει απαλά τα θέματα και αισθάνθηκε πραγματικά υποσυνείδητα. Λέει ωραίο, είναι ωραία τα λέει. Εμείς ακούμε. Εδώ μιλάμε για Ευρωβουλή και δεν είπε τίποτα για την Ευρώπη. Να το λέω σοβαρά αυτό. Στον κόσμο, αν το πείτε που έχει. Δηλαδή, το λέω στον κόσμο. Ο κόσμο ακούει κάποια που είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, αν ψηφίζετε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίο σα δούλευε τόσα χρόνια ξεσκονίζοντα την εξουσία, αν ψηφίζετε Μπόμπολα και κανάλι Μέγα και τις μεγάλες εφημερίδες, θα ντρέπεστε. Είμαστε μαλάκες τελείως. Η δημιουργία που έχει απαντήσει. Εσύ πήγατε με το Μάνο. Μισό λεπτό. Τη Αλατίνη. Το θυμάστε την Αλατίνη, δικιά μου γυναίκα, το θυμάστε. Και τι είναι αυτό, και τι είναι αυτό. Η Αλατίνη ήταν κλέψη και μισό. Ο άνθρωπο ο οποίο ξέχασε να δηλώσει 800 εκατομμύρια δραχμές τότε. Κυρία, και τον τόπερο ήταν. Ξέχασε την Αλατίνη. Τα ξέχασε. Ευτυχώς υπήρχε. Κάντε, περιμένετε εσεί ένα λεπτό τη σειρά σα. Ένα λεπτό. Εντάξει. Αρχικά θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το σημαντικό τη δημοσκόπηση μέχρι τώρα, όπω έχουμε δει, είναι το 30,2. Του κανένας δεν μπορεί να διακυβερνήσει τη χώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Αυτό δεν θα είναι δικό. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό δείχνει ότι κάποια στιγμή. Άμα βρίσκαμε τον κανένα, θα ήμασταν τυχεροί. Και αποτέλεσμα αυτού του κανένα είναι ότι ξαφνικά ένα κόμμα που δεν είχε ανακοινώσει καν ο κ. Θεοδωράκης ότι θα είναι υποψήφιος, φτάνει στο 14%. Και έχουμε το εξής, έχει υποθεί μόνο από στελέχη του ποταμιού. Ο κύριος Δήμου είπε ότι τα Σκόπια να ονομαστούν Μακεδονία. Και το δεύτερο που έχει πει ο κύριος Δήμου είναι ότι στηρίζονται από ξένους παράγοντες. Και είπε και κάτι άλλο, ότι δυστυχία είναι χωρίς να ονομάσει. Και το Μίτσο Χρυστάκης, ένας αληθινός αναρχικός, και η δυστυχία είναι σε μαλάκας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο πίνακα. Στον επόμενο μετά, κάντε υπομονή. Στον επόμενο πίνακα. Θα κάνετε τα σχόλιά σας, αν οι βουλευτικές εκλογές είναι ο σημαντικότερος. Διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή. Ποιο κόμμα θα ψηφίζετε? Η Χρυσή Αυγή πρώτη με 24,6, παρακαλώ. Η Νέα Δημοκρατία στο 10,1.
ΣΥΡΙΖΑ 21,6, ΠΑΣΟΚ 1,4, ΑΝΕΛ 3,5, Δημοκρατική Αριστερά 0,7, ΚΚΕ 4,3, Δημιουργία 0,7, Σχέδιο Β 0,4 και Ποτάμι 11%. Τρίτο κόμμα. 0,2 η δράση, οικολόγοι 1%, λαός 1,3, 0,8 πολίδωρας και η συντροφιά, ανταρσία 0,9, ΕΠΑΜ 4,8, 11% ποτάμι. Κοιτάξτε ΠΑΜ ο Καζάκης, αντιμνημονιακή ψήφος, έτσι. Και καθαρή. Κρατήστε και αυτό. Ελιά 0,8, ΠΑΣΟΚ και Ελιά όπως βλέπετε, ούτε μαζί μπαίνουν στη Βουλή. Με αυτά ναι, τα αποτελέσματα. Το μετράτε δύο φορές. Ναι, σωστό και αυτό. Τι ίδιο. Εντάξει, που λέει ο λόγος. Τζάμπα είναι. Ακόμα, ναι. Ναι. Τζάμπα είναι, εντάξει. Του κάνουμε ένα χατήρι. Άλλο κόμμα 2,7, αποχή 1,5, λευκά άκυρα 1,9, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 5,9, πολύ μικρά τα ποσοστά, όπως βλέπετε, που δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και πάμε στον πίνακα, βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή. Ποιο κόμμα θα ψηφίζετε βάσει των εγκύρων ψηφοδελτίων? Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 9,3 και εδώ βλέπετε ότι 27,1 η Χρυσή Αυγή, 23,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 11,1 η Νέα Δημοκρατία, 1,5 το ΠΑΣΟΚ, 3,9 είναι Εξάρτητοι Έλληνες, Δημοκρατική Αριστερά 0,8, 4,7 το ΚΚΕ, ΕΠΑΜ 5,3, Ποτάμι 12,1, 9,7 άλλο κόμμα. Εγώ δεν πίστευα ότι το Ποτάμι θα φτάσει σε αυτά τα νούμερα. Επομένως, επειδή το ποτάμι δεν ξαναγυρίζει πίσω και επειδή βλέπω να χαμογελάει πολύ η κυρία Παπακοσταντίνου, το πρώτο συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι ο Τζίμερος θα έχει ψιλοβρεί με το ποτάμι, διότι διαφορετικά δεν είχε κανένα λόγο να στηρίζει το Σταύρο Θεοδωράκη το ποτάμι είχε βρει για το την Τζίμερο, τρυφερή έτσι, του προσωπικότητα και έτσι, το επικοινωνιακό του προφίλ. Θα κατέβει ο κύριο Τζίμερο με το ποτάμι. Είναι σημαντικό αν έχουμε μια τέτοια είδηση σήμερα. Δεν ξέρω. Εδώ κατέβει και ο Ρωμάνο. Αν κατέβει ο Ρωμάνο, το ίδιο δεν καταλαβαίνω. Είμαστε σε είδηση μπροστά. Αν κατέβει ο κύριο Τζίμερο με το. Μάθετε να βγάζετε την είδηση. Ναι, διότι εγώ είδα το χαμόγελο. Λέω ξαφνικά δεν κοιτάει τα νούμερα του Τζίμερου και παρακολουθεί το επικοινωνιακό προφίλ. Είναι αριστερό ο κύριο Θεοδωράκη. Να ξεχωρίσει γύρω από το στα... Το παίζει, το παίζει. Όχι όλοι μαζί, παρακαλώ. Επειδή πραγματικά επιθυμήκατε σε μένα, θέλω να σου πω ότι όχι χαμογελάω. Σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Σκέφτομαι τον κόσμο, σκέφτομαι τα κριτήρια, σκέφτομαι πώς έβγαλε αυτά τα ποσοστά το ποτάμι, δεδομένου ότι ακόμη δεν είχε βγάλει θέσεις. Βγάζω τα δικά μου συμπεράσματα. Ουσιαστικά δεν χαίρομαι. Το timing, κυρία Παπακοσταντίνου, και οι sponsors. Δηλαδή, αν εμένα, ακούστε κάτι, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αν το Τζίμερο τον βούταγε μια μέρα, ο Μπόμπολας, ο Χατζηνικολάου... Είμαστε λίγο υποψιασμένοι γι' αυτό. Ο Εφημερίδες, ο Λαμπράκης, ο ένας, ο άλλος... Αν και λειτουργούς, το... θα πήγαινε λίγο τον καλύτερα. Έπαιρνε το Μέγκα, τον έπαιρνε ο Αλαφούζος, τον έπαιρνε ο ένας, ο άλλος και παίζαν όλη μέρα το ποτάμι. Μάλλον θα πήγαινε λίγο καλύτερα. Σκεφτείτε όμως από την άλλη πλευρά ότι κόμματα τα οποία είναι μέσα στο κοινοβούλιο, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα, καταφεύγουν συνεχώς στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για τον λιγότερο χρόνο που τους παραχωρείται από το νόμιμο. Την ίδια στιγμή λοιπόν οι κύριοι αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν την νομιμότητα, την επικοινωνιακή κομμάτων που συμμετέχουν, που βρίσκονται εντός του κοινοβουλίου, την ίδια στιγμή παίρνουν έναν Θεοδωράκη, Σταύρο, να λέμε για το όνομα γιατί φωνάζεται πριν Θεοδωράκη, Θεοδωράκη, θα νομίζει κανείς ότι λέγατε τι αγώνες έχει κάνει ο Θεοδωράκης και θα έχουμε άλλα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Όμως, αυτό το αποτέλεσμα δίνει το δείγμα το συγκεκριμένο. Παρά τα αυτά, επειδή μιλήσαμε για το χαμόγελο, παρά τα αυτά, δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή, εμάς, μάλλον μας κολακεύει, γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος αγαπιέται κιόλας από τα μέσα και μπορεί να βγει και να μιλήσει τη γλώσσα μας και να περάσει στον κόσμο. Κάντε μου τη χάρη λίγο να πάω, να σας παρακαλώ. Μόνο καλό είναι αυτό. Τα νούμερα αυτά, έτσι, ένα σχόλιο μικρό, πολύ μικρό. Ναι, ναι. Αυτού του ακατέργαστου δείγματος, όπως είπε. Όχι, και... είναι σταθμισμένο το δείγμα. Ακατέργαστο πολιτικά λόγω πολιτικά, όπως το είπε, στιγμής. Ανενημέρωτου δηλαδή. Ανενημέρωτο. Νομίζω ότι εκφράζει, αυτά τα νούμερα εκφράζει περισσότερο μια αμηχανία και μια σύγχυση. Δηλαδή, περισσότερο μια μεταβατική φάση που περνάει το πολιτικό σύστημα, η κατάρρευση του παλιού
πολιτικού συστήματος και η αναζήτηση των πολιτών το έτσι, γνωρίζετε, να εκφραστεί το γνωρίζετε, μέσα από υγιή πολιτικά το σχήματα. Εγώ θέλω να σας πω μόνο αυτό, ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε τσακώθηκα σπίτι μου με 2-3 φίλους. Οι δύο είναι αριστεροί και ο άλλος Πασόκος. Και τι κάνανε? Θα ψηφίσουν, λέει, Χρυσή Αυγή, γιατί μόνο αυτό το κόμμα, ακούστε τώρα, θα διώξει όλα αυτά τα καθάρματα από τον πολιτικό στίβο. Και του λέω, είναι δυνατόν? Αυτά είναι με όρους αγανάκτησης και οργής, κύριε. Συνέστημα, το μην το λέτε, γιατί ο ένας είναι από την Αίγινα και αν σας πω και τι σχέση έχει με τον πρόεδρο του κόμματός σας, θα στενοχωρηθείτε πολύ. Λοιπόν, αφήστε το, σας λέω. Είναι αριστερή και Αίγινα. Έγινα πύραυλος, γιατί λέω, όχι, λέω, ό,τι και να έχεις στο μυαλό σου, ρε φίλε, όση αγανάκτηση και θυμό και αν έχεις, μπορεί να πάει να ψηφίσεις Χρυσή Αυγή, και όμως, έτσι μου απάντησε. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι περνάει το πολιτικό σύστημα μία μεταβατική φάση, που θα δημιουργήσει, αν θέλετε, και νέους φορείς, αλλά και τα κόμματα είναι υποχρεωμένα να παρακολουθήσουν. Να βάλουν φυλακή κάποιου από του παλιού αρχηγού. Να μπει ο Παπαδάκη να το πάρουμε. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε, αν θέλετε, και η δημοκρατία, δεν έχουμε χρόνο, έτσι, σαν κάντε μου τη χάρη. Είναι υποχρεωμένη να παρακολουθήσει αυτές τις διαδικασίες της ελληνικής κοινωνίας και να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα. Πρέπει να εάν δεν προσαρμοστούν αυτά τα πολιτικά κόμματα, θα τελειώσει. Αφού την πρόσβαση είναι η ελληνική κοινωνία. Να... Κύριε Κολάτε, κάντε μου, βοηθήστε με λίγο. Η δημοκρατία αριστερά, κύριε Κολάτε. Η δημοκρατία αριστερά. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Παρακαλώ, κύριε. Ήταν ένα, το μόνο κόμμα της αριστεράς. Ο Γιωργάκης να μπει φυλακή. Ο Γιωργάκης να μπει φυλακή. Δεν φοβήθηκε να αναλάβει. Κύριε Κολάτε, δεν φοβήθηκε να αναλάβει ευθύνες ακόμα και κυβερνητικές. Να σας πω, αυτό είναι το σύντομο σχόλιο που θα κάνατε. Όχι, δεν με βοηθάτε όμως, γιατί πρέπει να αλλάξουμε πάνελ τώρα. Να πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε στο αεροπλάνο. Λοιπόν, συσπήρωση τώρα. Δείτε πόσο χαμηλή είναι η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, 32. Δείτε τις απώλειες στη Χρυσή Αυγή, 30,9 παρακαλώ. 31%. Είναι τεράστιο νούμερο. Αυτό το νούμερο λοιπόν είναι η παγίδα στην όλη ιστορία για τους στατιστικολόγους και όσους έχουν σπουδάσει όπως εσείς σε αυτήν την επιστήμη, διότι αυτό το νούμερο είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Θα ψηφίσει έτσι, θα πάει έτσι σε εκλογές, ή όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, αυτό που εύκολα δηλώνει στη διαδικτυακή από θυμό, οργή, από πίεση που θέλει να ασκήσει στο κόμμα του. Από όλα τα άλλα, διότι αν δείτε, ένα 9,3 πηγαίνει προς το ΣΥΡΙΖΑ, 9,3 στο ποτάμι από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει παντού τρύπες η Νέα Δημοκρατία και 2,6 στους ανεξάρτητους Έλληνες. Όμως, η συσπήρωση δεν είναι μεγάλη και για το ΣΥΡΙΖΑ. 58,4 η συσπήρωση. Και δείτε τι γίνεται. 12,2 προς τη Χρυσή Αυγή. Είδατε που σας λέω ότι εδώ είναι μια κινούμενη λάβα. 2,9 προς το ΚΚΕ. Λευκά Άκυρα και τα υπόλοιπα δεν απαντώ, 4,5, ΕΠΑΜ 10,2. Υπάρχει ένα αντιμνημονιακό κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκνευρίζεται ίσως από κάποιες θέσεις ή πράγματα που δεν αντιλαμβάνεται. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Προδιάθεσε αντιμνημονιακές. Και 7,6 προς το ποτάμι. Όλοι έχουν λοιπόν απώλειες προς τα εκεί. Όπως είδατε. Άρα αυτό που προκύπτει καθαρά. Ναι. Είναι ότι το ποτάμι εισπράττει σαφώς παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και τη Δημάρχη σε σχέση με το... ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά χάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κομμάτι. Εντάξει, εδώ υπάρχει καιρό. Η μεγάλη είδηση όμως είναι η απώλεια της... Η μεγάλη είδηση είναι η απώλεια... Πηγαίνετε πάλι στον πίνακα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, οι μεγάλες απώλειες, η είδηση είναι στο 30,9 της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Και η σπουδή που υπάρχει για την άρση της ασυλίας και το κυνηγητό που γίνεται στους Χρυσαυγίτες και μια υπερβολή που και υπάρχει. Και η μετατόπιση της ατζέντα ναι, και των συντηρητικότερων. Υπερβολή, προσέξτε, δημοκρατία. Όχι ως προς την άρση της ασυλίας. Δεν έπρεπε να είναι στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι σήκωναν σβάστηκες και στήριζαν τέτοιες ιδεολογίες. Εδώ όμως ο δημοσιογράφος, εγώ, η μετριότητά μου, οφείλει να καταγράφει αυτό που συμβαίνει. Όχι το επιθυμητό. Αυτό που συμβαίνει τούτη την ώρα και αυτό καταγράφουμε. Δείτε λοιπόν ότι στο ποτάμι φεύγει ένα 9,3. Πάμε τώρα στον πίνακα πάλι, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ποτάμι πηγαίνει ένα 7,6. Δεν είναι μικρό το ποσοστό που
φεύγει. Όχι, απλά λέω ότι είναι λιγότερο. Η Χρυσή Αυγή είναι ενδιαφέρον. Η Χρυσή Αυγή, μα εκεί είναι. Βλέπετε ένα 30,1% πηγαίνει από τη Νέα Δημοκρατία και ένα 12,2% από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αντιλαμβάνεστε ότι εάν αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν μόνο έναν θυμό αυτή την ώρα και την ώρα της κάλπης συμπεριφερθούν λογικά, η Χρυσή Αυγή θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 15%. Εάν όμως ψηφίσουν έτσι, πάει για πρώτο κόμμα. Να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Δευτερόπουλε. Γιατί να ψηφίσουν η Δημοκρατία ήρεμα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τότε δεν βλέπει την Δημοκρατία και είσαι έξαλλος. Ο Σαμαράς μιλάει για επιτυχία και κλείνουν μαγαζιά συνέχεια. Ο Σαμαράς μιλάει για επιτυχία και του παίρνουν το σπίτι. Δεν έχει δυσκολία και τα παιδιά σου. Γιατί να ψηφίσει με το Σαμαρά, πια δεν είσαι ήρεμος. Όχι μόνο εγώ, και ήρεμοι θυμόσανε. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Κλείσαμε, δεν μπορούμε να ξέρω γιατί. Από τρόπο θέλετε. Στο κάδρο, επειδή κάνουμε και εμείς δημοσκοπήσεις, γιατί βιώσαμε τις υποψήφιες περιφερειάρχης Αττικής, βλέπουμε κάτι. Ότι ενώ το Βήμα δίνει λοιπόν 20% στον κάθε υποψήφιο Ζουγουρό και Κουμουτσάκο, στην πραγματική κοινωνία, που βλέπετε αθρηστικά είναι στο 13%, βλέπουμε λοιπόν τον Παναγιώταρο, ο οποίος κατεμένει υποψήφιος περιφερειάρχης, να έχει 20-25% στις δημοσκοπήσεις, εμάς να έχουμε 5-10%, που δεν είμαστε ποτάμι, αλλά είμαστε ανάσα. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Όπως είναι λοιπόν τηλεοπτικός ο κύριος Θεοδωράκης, έχουμε 33 χρονών και ούτε το Μέγκα ούτε το Αντένα με έβγαλε σαν τον συνομήλικο με τον κύριο Σακελαρίδη. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τους βουλευτές τους οποίους κατεβάζει για περιφερειάρχες, ας τους παρετήσει λοιπόν από βουλευτές, γιατί και αυτοί λοιπόν αυτή την εθνική πολιτική δύναμη. Διάλειμμα και περνάμε στην επόμενη συντροφιά, η οποία έχει σχέση με μηχανικούς και ειδικούς αεροσκαφών για αυτό που συνέβη. Εδώ οι δήμαρχοι υποψήφοι μένουν βουλευτές. Τη Νέα Δημοκρατία τη δίνει περιθώρια. Έχει πολύ χαμηλή συστήρωση. Σχεδόν 10 μέρες έχουν περάσει από την απώλεια του εξαφάνιση του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών. Το Σάββατο της 8ης Μαρτίου η πτήση MH370 απογειώνεται στις 00:41, 18 δηλαδή και 41 ώρα Ελλάδας της Παρασκευής, από την Κουάλα Λουμπούρ με 239 επιβάτες, οι 227 από τους οποίους επιβαίνοντας με κατεύθυνση στο Πεκίνο. Στη νυχτερινή πτήση αυτή κυβερνήτης είναι ο Ζαχαρή Αχμάντ Σαχ, 53 ετών, και ο συγκυβερνήτης του Φαρίκ Αμπντούλ Χαμίν, 27 ετών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην πολιτική αεροπορία, το Boeing είχε αρκετά καύσιμα για να πετάξει τουλάχιστον 8 ώρες. 6 ώρες ως το Πεκίνο και 2 ώρες ως ρεζέρβα ασφαλείας. Αυτά είναι τα πρώτα, έτσι, τα πιο βασικά στοιχεία που μπορεί να δώσει κανείς. Ήταν αεροπλάνο λοιπόν που έκανε ένα ταξίδι 6 ώρων με 2 ώρες καύσιμα ασφαλείας και το αεροπλάνο αυτό χάθηκε με 239 επιβάτες. Υπάρχει η θεωρία, πολλές θεωρίες εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε και πολλά παράδοξα αυτές τις μέρες, γι' αυτό κάλεσα 3 πρόσωπα που έχουν πολύ μεγάλη σχέση με το αντικείμενο που λέγεται πτήση. Είναι ο Πέτρος Αθανασιάδης, εκπαιδευτής μηχανικών αεροσκαφών. Είναι ο κύριος Σάμα Γιώργος, μηχανικός αεροναυτικών μελετών, Γενικός Γραμματέας Πτυχιούχων Μηχανικών Αεροσκαφών Ελλάδας. Και είναι ο κύριος Άγγελος Αβράμης, διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας. Ο οποίος είναι και σήμερα διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Αθηνών Μακεδονίας. Και βεβαίως, καλό είναι να ακούσουμε και από αυτούς τους ανθρώπους τι σκέφτονται. Διότι το να λέει ο καθένας τη θεωρία του ή τη θεωρία συνωμοσίας να αναπτύσσει είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά τι πραγματικά μπορεί να έχει συμβεί? Θα πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει σε σχέση με το τρίγωνο, το νέο τρίγωνο τώρα, των Βερμούδων. Δεν είναι στον Ατλαντικό αυτό, είναι από την άλλη πλευρά. Διεθνή μέσα ενημέρωση άρχισαν να κάνουν, να δίνουν εκτενή ρεπορτάζ για παρόμοια αεροσκάφη τα οποία
για παρόμοια δυστυχήματα, σύμφωνα καρδιάρχη των οποίων χάθηκαν αεροπλάνα, στο νέο τρίγωνο των Βερμούδων, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Μαλαισίας, Ινδονησίας και Φιλιππίνων. Από τα 83 αεροπλάνα που έχουν εξαφανιστεί από το 1948 μέχρι σήμερα, τα 6 χάθηκαν σε συγκεκριμένη περιοχή που χάθηκε και το Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών. Πάμε να το δούμε. Άλυτο παραμένει το μυστήριο της εξαφάνισης του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών, με τις αρχές να μελετούν πολλά σενάρια και να συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες, δίχως ωστόσο αντίκρισμα. Η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τροφοδοτούν συνεχώς νέες θεωρίες, οι οποίες μέρα με τη μέρα καταρρύπτονται. Διεθνή πάντως μέσα ενημέρωσης άρχισαν να κάνουν εκτενές ρεπορτάζ με παρόμοια αεροσκάφη τα οποία χάθηκαν στο νέο τρίγωνο των Βερμούδων κάπου μεταξύ Μαλαισίας, Ινδονησίας και Φιλιππίνων. Σύμφωνα με το Aviation Safety Network, από τα 83 αεροπλάνα που έχουν εξαφανιστεί από το 1948 μέχρι και σήμερα, τα 6 χάθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Το πρώτο θρίλερ ξεκίνησε το 1932. Τότε αεροσκάφος των Βρετανών επιχειρηματιών Salt και Taylor χάθηκε κάπου στον κόλπο Μαρταμπάν στη Μιανμάρ. Αν και λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση του βρέθηκαν συντρίμια στη θάλασσα, ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι ανήκαν στο συγκεκριμένο αεροπλάνο. Το 1935 το μονοπλάνο του Αυστραλού Charles Kingsford Smith χάθηκε κάπου στα νησιά Ανταμάν. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο της εποχής, το αεροσκάφος συνετρίβει στη θάλασσα, δίχως να υπάρχουν λεπτομέρειες για τα αίτια του δυστυχήματος. Η πτήση της Garuda Indonesia Airlines χάνεται το 1961 στις νήσους Μαδούρα στην Ινδονησία. Κανένα από τα 26 άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν έδωσε έκτοτε σημείο ζωής. Το 1974 προστέθηκε στη λίστα των εξαφανισμένων αεροπλάνων το Swan 38. Το μικρό αεροσκάφος αναγνώρισης καιρού χάθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1984 κάπου στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Τα 6 μέλη του πληρώματος δεν βρέθηκαν ποτέ, παρά τις πολυήμερες έρευνες των σωστικών συνεργείων. 9 χρόνια μετά, αεροπλάνο της εταιρείας Upali που εκτελούσε πτήση από την Κουάλα Λαμπούρ στον κόλπο της Σριλάνκα εξαφανίστηκε 15 λεπτά μετά την απογείωσή του στα στενά της Μάλακα. Το τζετ μετέφερε τον πολυεκατομμυριούχο επιχειρηματία Upali Vijayawardhan. Λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση, οι διασώστες βρήκαν ένα πακέτο επιβίωσης, αλλά τίποτε άλλο. Το επόμενο μυστήριο εκτυλίχθηκε το 1993, όταν αεροσκάφος της Pan Malaysian με 3 άτομα πλήρωμα και 11 επιβάτες χάθηκε ξαφνικά στη Βόρεια Σουμάτρα. Έκτοτε, αγνοείται η τύχη των επιβενώντων. Έτσι, το 2014, η κατάρα φαίνεται να συνεχίζει και να χτυπάει την πτήση MH370. Το Boeing 777 αγνοείται και ουδής μπορεί να πει με βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι το σενάριο αεροπειρατείας. Δηλαδή ότι αεροπειρατές πήραν το αεροπλάνο ή το έριξαν, το οδήγησαν κάπου. Υπάρχει το σενάριο της μηχανικής βλάβης. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Και υπάρχει και το τρίτο σενάριο της κατάρριψης από κάποιο αεροπλάνο που έκαναν ασκήσεις και προφανώς κατέριψαν ή για άλλους λόγους το Boeing. Εγώ θέλω να αφήσω λίγο τα σενάρια και να πάω στους ειδικούς, οι οποίοι σίγουρα θα έχουν κουβεντιάσει και με πιλότους και με συναδέλφους τους μηχανικούς και με τον κόσμο της αεροπορίας που, όπως γνωρίζετε, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το ερευνούν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια γιατί τους ενδιαφέρει, τους αφορά το θέμα και γιατί δεν θέλουν να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Επομένως, να έρθω πρώτα σε εσάς, κύριε Σαβράμη, διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, ο κύριος Σαβράμης.
τι από όλα αυτά έχει συμβεί, γιατί υπάρχει ένα τέταρτο σενάριο, ότι κάπου το έχουν προσγειώσει για να το χρησιμοποιήσουν μετά ως επιθετικό όπλο στα πρότυπα του 9-11. Κατά την άποψή μου, όλα είναι εικασίες. Εικασίες. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς ως προσλαμβάνουσα είναι αυτά που διοχετεύονται μέσω του τύπου. Τα οποία το ένα αναιρεί το άλλο. Εκείνο που εγώ έχω να πω είναι ότι η εξαφάνιση ενός στόχου από την παρακολούθηση από πλευράς ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας είναι ένα σπάνιο φαινόμενο το οποίο δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Ο στόχος εξαφανίζεται όταν πέσει το αεροπλάνο. Όταν πέσει το αεροπλάνο, ναι. Προφανώς. Τότε εξαφανίζεται ο στόχος από τα ραντάρ, φυσικό είναι. Μπορεί να εξαφανιστεί και για άλλους λόγους βέβαια, αλλά οι οποίοι είναι τεχνικοί λόγοι. Οι άλλοι λόγοι είναι τεχνικοί, να σβήσουν τα... Να σβήσουν τον τρασπόντερ, να μην έχουμε κάλυψη ραντάρ σε κάποιο σημείο, να ξεφεύγει από την κάλυψη του ραντάρ. Αλλά αυτό είναι δύσκολη περίπτωση, με την έννοια ότι υπάρχει συνδυασμός στο ραντάρ, υπάρχει αλληλοκάλυψη στο ραντάρ, σε τέτοιο σημείο ώστε να έχουμε ασφαλή παρακολούθηση των αεροσκαφών. Σίγουρα συνεχώς. Λοιπόν είναι ένα μυστήριο. Με τόση τεχνολογία να χάνεις ένα Boeing αυτή και είναι. Να μην μπορείς να βρεις ούτε ένα σωσίβιο, μια βαλίτσα που να δείχνει ότι έπεσε τουλάχιστον. Εδώ λοιπόν φαίνεται ούτε να έχει πέσει και να έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή πάμε σε σενάρια συνωμοσίας τύπου UFO, ότι το πήραν οι εξωγήινοι. Ναι, οι εξωγήινοι όμως δεν μπορεί να το έχουν πάρει τα αεροπλάνα. Είναι λίγο δύσκολο, βαρύ. Εσείς πού καταλήξατε ως άνθρωπος και ως εμπειρογνώμων και ως τεχνικός και ως. Εν πάση περιπτώσει, έχετε φάει χρόνια πάνω σε αυτή τη δουλειά. Η εμπειρία που έχω από όλα αυτά τα χρόνια δεν με βοηθά στο να εξάγω κάποιο ασφαλές. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να έχει γίνει? Είναι πιθανό να το έχουν προσγειώσει κάπου για να το έχουν κρύψει, δηλαδή σε ένα... Αυτό θα ήταν ένα θέμα το οποίο από ό,τι συζήτησα και με τους κυρίους προηγουμένως, είναι δύσκολο να έχει συμβεί. Είναι δύσκολο να έχει συμβεί σε ένα τόσο τεχνικά εξοπλισμένο αεροσκάφος. Δεν θα μπορούσαν, ας πούμε, να πάνε σε μια Ιεμένη, να πάνε σε μια Σομαλία, να πάνε σε ένα άλλο κράτος, να προσγειώσουν σε ένα από αυτά τα αεροδρόμια που υπάρχουν τη σειρά, δηλαδή δεύτερα, και για να το κουκουλώσουν κάπου, να το κρύψουν, για να έχουν όμοιρους τους. Εάν μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι, οι ίδιοι πιλότοι τέλος πάντων, αν υποθέσουμε ότι συμμετέχουν στην ιστορία αυτή την παράνομη. Αυτό το σκεφτήκατε, ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι πιλότοι? Όλα περνάνε από το μυαλό μας. Δεν μπορώ να μιλήσω κατηγορηματικά. Αν είναι κάτι... μια διεθνής τρομοκρατική οργάνωση, θα μπορούσε να τους πει πάρτε από 30-40 εκατομμύρια και μετά στη Βραζιλία. Οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί, τα έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Θέλω να πω το εξής, ότι αν υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το αεροσκάφος, προφανώς θα μπορούσε να έχει πάει σε ό,τι χώρα αναφέρατε προηγουμένως. Να έχει προσγειωθεί κάπου, δηλαδή. Να έχει προσγειωθεί κάπου. Και να έχουν όμοιρους όλους αυτούς τους ανθρώπους. Υπερβολικό βέβαια, αλλά σενάρια λέμε. Μάλιστα. Να πάω τώρα στον κύριο Σάμα, μηχανικό αεροσκαφών μελετών και Γενικό Γραμματέα Πτυχιούχων Μηχανικών Αεροσκαφών Ελλάδας. Μάλιστα. Κύριε Σάμα, εσείς είστε ο μισός Λιβανέζος, ο μισός Κεργυραίος, έτσι? Ακριβώς. Ναι, για το Σάμα, ακριβώς. Επειδή μπορεί να παραξενεύει τον κόσμο. Τι πιστεύετε εσείς, τι έχετε σκεφτεί? Στο επάγγελμά μας, που έχω ξαναπεί, είναι μια μεγάλη οικογένεια και το αναφέρατε προηγουμένως εύστοχα. Γίνεται μια ανταλλαγή πληροφοριών από εμπειρία και ο στόχος είναι η πρόληψη τέτοιων συμβάντων και βέβαια από αυτά, αν προκύψουν, να αρχιοθετούμε και να προσέχουμε να μην ξανασυμβεί. Έχω μάθει ότι από φίλους πιλότους και μηχανικούς ότι ο κόσμος της αεροπορίας, όταν δεν διερευνάται μια τέτοια σοβαρή υπόθεση, αγχώνεται, διότι είναι ανακούφιση για αυτούς να μάθουν για ποιο λόγο έπεσε το αεροπλάνο. Τα αεροπλάνα δεν είναι για να πέφτουν, είναι για να πετάνε. Επομένως, όταν συμβαίνει ένα τόσο, όταν έχουμε μια τόσο μυστήρια απώλεια, γιατί εδώ δεν έχουμε μια τραγική κατάληξη, δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι έπεσε το αεροπλάνο, δεν έχουμε κανένα στοιχείο που βρίσκεται το αεροπλάνο. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Πέρα από το παρήγορο του ότι δεν έχουμε θύματα, δεν έχουμε συντρίμια. Και αυτό κάπως δίνει μία ελπίδα. Υπάρχει όντως μία αίσθηση αυτή τη στιγμή αμηχανίας, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα στοιχείο σοβαρό από τις πηγές. Γιατί εμείς λειτουργούμε ως εξής. Παίρνουμε κάποια inputs και από εκεί πέρα καταλήγουμε σε συμπεράσματα.
Και όπως σας είπα, από αυτά διδασκόμαστε και για το μέλλον. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι αποτέλεσμα τέτοιων συμπερασμάτων με τα χρόνια, ώστε να φτάσει σε ένα υψηλότατο επίπεδο τεχνολογικά και να το θεωρούμε από τα αεροπλάνα, όπως είπατε πάλι εύστοχα προηγουμένως, που είναι γεννημένο να πετάει, να μένει στον αέρα και πολύ δύσκολα μπορεί να του συμβεί κάτι από αυτά. Είναι τεχνολογικά από τα αεροσκάφη που είναι περήφανη η αεροπορική κοινότητα για την ύπαρξή τους. Όταν όμως οι πηγές από την αρχή έδειξαν ότι δεν έχουν την πρέπουσα, να το πω, σοβαρότητα, όταν ακούμε αξιωματούχους της Μαλαισίας να λέει ο ένας το αεροπλάνο έστριψε αριστερά, ο άλλος να λέει έστριψε δεξιά, ο άλλος να λέει ήταν σε τάδε ύψος, χάσαμε επαφή από την αρχή και το ένα να διαψεύδει το άλλο. Χάζευαν τα ραντάρ, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνονται. Και υπάρχει αλληλοκάλυψη όπως ξέρουμε. Το λέω γιατί ως ραδιοαριστέχνης έχω κάποιες γνώσεις και θέλω, θα πάμε αμέσως σε διάλειμμα ένα λεπτό να ρωτήσω αυτό πριν περάσω σε εσάς. Υποστηρίζουν μερικοί κίνικοι πιλότοι ότι ένα αεροπλάνο έχει επάνω του μηχανισμούς που ακόμα και αν πάει στα 6.000 μέτρα αυτά εκπέμπουν και το πιάνει δορυφόρο. Εγώ ξέρω ότι το νερό γιώνει κάθε σήμα και επομένως όταν μπει κάτω από το νερό οτιδήποτε αποκλείεται να δώσει σήμα, αποκλείεται ο δορυφόρος να πιάσει σήμα, αποκλείεται... Καλά, τα ραντάρ έτσι κι αλλιώς από ένα ύψος και πάνω αρχίζουν και καταγράφουν το στόχο. Είναι ποτέ δυνατόν ένα αεροπλάνο το οποίο βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας να δώσει σήμα στο δορυφόρο? Υπάρχει τέτοιος πομπός? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Όχι, γιατί μου το έπανε και πιλότοι και γέλασα, παραξενεύτηκα. Δηλαδή, οι γνώσεις μου με επιτρέπουν να ξέρω ότι μέσα από το νερό που γιώνονται τα πάντα δεν υπάρχει σήμα. Αυτό είναι αλήθεια. Στα αεροσκάφη, σε όλα τα αεροσκάφη άλλωστε, υπάρχουν πομποί οι οποίοι αναφέρονται σαν ELTs, Emergency Locator Transmitters, και εκπέμπουν με χαρακτηριστική συχνότητα σήμα σε δορυφόρο για την αναγνώριση του σημείου που συνετρίβει το αεροσκάφος. Όταν πέσει όμως στη στεριά. Ωστόσο, όχι, μπορεί να ενεργοποιηθεί και στο νερό, γιατί ενεργοποιείται από απότομη αλλαγή της ταχύτητας, από κάποιον switch, G-switch όπως χαρακτηρίζεται. Ωστόσο, δεν μπορεί να εκπέμψει... Κάτω από το νερό. Κάτω από το νερό. Από πάνω, όταν επιπλέει το αεροπλάνο. Επιπρόσθετα, ναι, σωστά. Ενεργοποιείται με την πρόσκρουση. Πρόσκρουση. Δηλαδή. Αναφέρομαι στα ELTs, αυτά που στέλνουν κύματα σε δορυφόρο. Ωστόσο, στα αεροσκάφη και για εντοπισμό υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, και τα voice recorders, οι καταγραφείς των συνομιλιών στο πιλωτήριο. Αυτά το όπως επίσης και το flight recorder, ο καταγραφέας δεδομένων, τα οποία και τα δύο ενεργοποιούνται με, όπως λέμε, underwater locator beacon, έτσι, αρχίζει η εκπομπή, εφόσον πέσουν στο νερό και εκπέμπουν ηχητικά σήματα, τα οποία λαμβάνονται με ειδικές συσκευές. Έξω από το νερό. Μέσα από το νερό. Μέσα στο νερό. Ενεργοποιούνται και βυθισμένα μπορούν να εκπέμπουν. Μάλιστα. Το μειονέκτημα όσον αφορά αυτές τις μονάδες είναι ότι το εύρος εκπομπής δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και θα πρέπει κάποιος να προσεγγίσει τις μονάδες αυτές ιδιαίτερα κοντά. Και αυτό συνεπώς, το μπίκον πρακτικά, περνάει από το νερό. Αυτό το σήμα όχι, περνάει. Όχι, το ηχητικό. Το ηχητικό. Το ηχητικό όχι. Το ηχητικό θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ειδική συσκευή μέσα στο νερό για να εντοπιστεί. Δηλαδή όπως επικοινωνούν υποβρύχια και έτσι. Σόναρ. Αλλά Sonar. Θέλω να πω ότι όχι δορυφόροι. Όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει με δορυφόρο. Έτσι. Αυτό εκπέμπει ηχητικό. Επομένως η έρευνα γίνεται μόνο με υποβρύχια και τέτοια μέσα. Σωστά. Γνωρίζοντας όμως που είναι, γιατί πρέπει να πλησιάσεις πολύ. Λογικά, για να πάρεις ένα με το ELT εντοπίζεις το σημείο και κάπου εκεί γύρω θα βρίσκονται, ενώ σε απόσταση που μπορούν να εκπέμπουν. Είσαστε πολύ κατατοπιστικός τώρα, γιατί λύνονται ορισμένα μυστήρια τα οποία θα τα συζητήσουμε εδώ και θέλω και την άποψή σας τι νομίζετε ότι έχει συμβεί, διότι πραγματικά είναι πολύ σοβαρό. Φανταστείτε το αεροπλάνο να είναι κρυμμένο με φοινικόφυλλα σε κάποιο αεροδρόμιο κάπου στην Αφρική ή στην Ιεμένη ή οπουδήποτε αλλού, να το φορτώσουν καύσιμα, να το σηκώσουν και να πάνε να επιτεθούν π.χ. σε έναν στόχο, σε μια βάση, σε οτιδήποτε άλλο. Όπως είπε χθες άλλωστε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Θα το πούμε αυτά σε λίγο. Καλά, εκεί κάνουν αυτή σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
αλλά έχουν δει τόσα τα μάτια τους που φοβούνται οτιδήποτε. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Για να θυμηθούμε λίγο κάποια ιστορικά δεδομένα, το 1970 οι Παλαιστίνοι για να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους είχαν κάνει αεροπειρατεία σε 5 αεροπλάνα, 2 εκ των οποίων τα είχαν προσγειώσει στην έρημο της Ιορδανίας. Υπήρχε ένας διάδρομος προσγείωσης, τον οποίο χρησιμοποιούσε η αγγλική αεροπορία και προσγείωσαν τα 2 αεροπλάνα εκεί πέρα. Βεβαίως βρέθηκαν και αυτή ήταν μια κίνηση πολιτική περισσότερο για να δημιουργήσουν φασαρία, να στραφούν τα βλέμματα του πλανήτη επάνω τους. Εδώ δεν μπορούμε να το βρούμε το αεροπλάνο. Δηλαδή αυτό είναι, πραγματικά είναι μυστήριο. Η χοντρή τραγωδία είναι, αλλά ένα αεροπλάνο όπως και να πέσει στη θάλασσα, το νερό είναι ασυμπίεστο, διαλύεται. Εάν πέσει με ορμή, δεν μπορεί να πάει στο βυθό να εξαφανιστεί. Θα βγουν φτερά, πτερίγια, θα μείνουν κομμάτια, σωσίβια, βαλίτσες, τσάντες, κάτι θα βρίσκαμε. Εδώ δεν έχει βρεθεί τίποτα. Γι' αυτό ζητάω τα φώτα σας να μας βοηθήσετε. Είπαμε λοιπόν ότι το μόνο είναι ένα ηχητικό σήμα που υπάρχει βεβαίως, αλλά θα πρέπει να γίνει προσέγγιση με κάποιο υποβρύχιο υποθαλάσσιο σκάφος. Διαφορετικά δεν υπάρχει τρόπος. Το άλλο είναι αν το έχουν προσγειώσει κάπου το αεροπλάνο. Και έχουν όμοιρο αυτόν τον κόσμο και σκοπεύουν να υπάρχει και συνέχεια στην όλη ιστορία. Η δική σας γνώμη ποια είναι? Μπορεί να συμμετείχαν οι πιλότοι, μπορεί να μην είναι τραγωδία, μπορεί να μην έχει πέσει το αεροπλάνο. Εάν δεν έχει πέσει δηλαδή το αεροπλάνο και δεν έχει με τόσα πλοία στην περιοχή αυτή που είναι βεβαίως τεράστια, δεν έχει βρεθεί ούτε ένα σωσίβιο, μια βαλίτσα, ένα ενδεικτικό στοιχείο. Το ότι, κατά την άποψή μου, το ότι δεν έχουν βρεθεί συντρίμια το αεροσκάφος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχει συντριβή. Μην ξεχνάμε ότι σε προηγούμενο ατύχημα του Airbus 330 στον Ατλαντικό, όπου είχαν εκπέμψει όλα τα συστήματα, το ACARS κλπ. Δεν βρέθηκε ποτέ το αεροπλάνο. Όχι, το αεροπλάνο, σκάφος βρέθηκε. Το στίγμα, το σημείο που είχε συντριβή το αεροπλάνο ήταν γνωστό και παρόλα αυτά τα σωστικά συνεργεία κάνανε 5 μέρες να βρουν συντριβή. Με γνωστό το σημείο της πτώσης, της συντριβής. Θέλω να πω ότι δεν είναι ιδιαίτερα ακραίο αυτό το ότι δεν έχουν βρεθεί. Τι αεροπλάνο ήταν εκεί? 330. Airbus. Εξίσου μεγάλο αεροπλάνο, δικινητήριο, με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά σαν αυτό. Από τι είχε πέσει και το αεροπλάνο? Από τεχνικό πρόβλημα. Όχι πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο, αλλά τέλος πάντων από σειρά τεχνικών προβλημάτων. Είχε πέσει, δεν είχε προσθαλασσωθεί? Όχι, είχε πέσει, είχε συντριβεί. Από πολλαπλά προβλήματα που προκλήθηκαν από λάθος ενδείξεις, να το πω έτσι απλά. Ωστόσο, εκεί ήταν γνωστό, είχε προλάβει το σύστημα επικοινωνιών του αεροπλάνου, εξέπεμψε μηνύματα, messages στη βάση, ήταν γνωστό το σημείο και παρόλα αυτά έκαναν 5 μέρες στον Ατλαντικό να βρουν συντρίμια. Δεν είναι τόσο ακραίο δηλαδή. Δεν το αποκλείεται φυσικά να έχει συντριβεί το αεροπλάνο και να έχουν. Εγώ θα ευχόμουν να μην έχει συντριβεί το αεροπλάνο, να υπάρχουν κάπου και να είναι όλοι ζωντανοί, αλλά η κοινή λογική δυστυχώς παραπέμπει στη συντριβή. Δεν θεωρώ πιθανό το αεροπλάνο να βρέθηκε κάπου. Για να γίνει αυτό πρακτικά, θα πρέπει αφενός να έχουν απενεργοποιηθεί πολλά συστήματα από το αεροπλάνο για να μπορέσει το αεροπλάνο σε εισαγωγικά αόρατο να συνεχίσει την πτήση. Και αυτό είναι πρακτικά σχεδόν αδύνατο. Γιατί γνωρίζετε πως στο αεροσκάφος υπάρχουν συστήματα μέσω των οποίων αναγνωρίζετε το στίγμα του αεροπλάνου και παρακολουθείτε από τα ραντάρ. Και έστω και ακόμη αν αυτά απενεργοποιηθούν, τα ραντάρ στόχων, τα ραντάρ εδάφους που βλέπουν σαν εισβολέα στη χώρα, μπορούν να το εντοπίσουν το αεροπλάνο. Μα αυτό ακριβώς, να ρωτήσω κάτι που είναι λογικοφανές. Όταν κάνεις μια αεροπειρατεία για επίθεση αυτοκτονίας και θες να πάρεις ένα αεροπλάνο, το ρίξεις, δεν κλείνεις
τα συστήματα του αεροπλάνου. Σωστά. Δεν σε ενδιαφέρει. Ίσα-ίσα που σε ενδιαφέρει. Να προβάλλεις. Να προβάλλεις αυτό που κάνεις. Τα κλείνεις μόνο για ένα λόγο, όταν θες να εξαφανίσεις το αεροπλάνο. Γι' αυτό ο νους μου πάει στην πιθανότητα του να έχουν πάρει το αεροπλάνο και να το έχουν κρύψει κάπου. Διότι είναι φανερό ότι με τόσα συστήματα ραντάρ γύρω-γύρω σε μια περιοχή που έχει προβλήματα και που υπάρχουν ραντάρ, δεν θα είχε χαθεί ένα αεροπλάνο ως στόχος μέχρι το σημείο πτώσης. Κάτι άλλο που πρέπει να αναγνωρίσετε είναι ότι αν το αεροπλάνο θεωρητικά πέταξε πάρα πολύ χαμηλά για να μην εντοπίζεται από τα ραντάρ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το αεροπλάνο καταναλώνει πολύ περισσότερο καύσιμο όταν πετάμε μικρή ταχύτητα και σε πολύ χαμηλό ύψος σε σχέση με τις ταχύτητες που πετάς στα ύψη του σχεδίου πτήσης. Συνεπώς η διαδρομή, το μήκος της πτήσης που θα μπορεί να εκτελέσει το αεροπλάνο δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο. Η κατανάλωση καυσίμου σχεδόν τριπλασιάζεται σε χαμηλά ύψη. Συνεπώς η εμβέλεια της πτήσης δεν είναι αυτή που περιμένουμε να έχει με τα καύσιμα που ξεκίνησε να πραγματοποιήσει την πτήση του. Ναι, αλλά συγγνώμη, αν υποθέσουμε ότι θέλει να χαθεί από τα ραντάρ, δεν θέλει να χαθεί γιατί θα πέσει, θέλει να χαθεί γιατί θέλει να πάει κάπου να κρυφτεί. Το λέω. Αν κλείσεις τα συστήματά του επίσης, ναι, το ίδιο. Να συνέβει κάτι στον αέρα, την πιθανότητα αυτή που λένε ότι να ευλήθη το αεροπλάνο από... από κάποιο πύραυλο, από κάποιο... Δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια θέση, πιστεύω, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι το αεροπλάνο δεν μπορεί να πέταξε χαμηλά και να πήγε κάπου. Ωραία. Το ραντάρ, το αεροπλάνο όταν χαμηλώνει, ναι, όταν αλλάζει ύψος, δηλαδή, αυτό καταγράφεται από το ραντάρ. Καταγράφεται. Βεβαίως. Δηλαδή, εκτός από το στόχο του, το γεωγραφικό, καταγράφεται και η απόστασή του από το έδαφος. Καταγράφεται. Επομένως, τα ραντάρ δεν θα είχαν καταγράψει ότι αλλάζει ύψος το αεροπλάνο αυτό σε ένα σημείο που είναι μέσα στον ωκεανό και ότι... αυτό λέμε, ότι δεν εντοπίστηκε κατ' ουσίαν. Συνεπώς, πρακτικά αόρατο το αεροπλάνο δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί. Από τη μια αυτό, από την άλλη δεν υπάρχει μεγάλη εμβέλεια στην πτήση που μπορεί να εκτελέσει σε τόσο χαμηλά ύψη. Κάποιος θα εντόπισε το αεροπλάνο, κάποιος θα το είδε. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί ένα αεροπλάνο. Μιλάμε για ένα αεροσκάφος με καύσιμα πλήρως 350 τόνων. Μιλάμε για ένα μεγάλο αεροσκάφος. Κύριε Σάμα. Μιλάμε για ένα μεγάλο αεροσκάφος, όπως λέει και ο συνάδελφος κ. Αθανασιάδης, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής σε αυτόν τον τύπο. Εκπαιδεύει ξένους, να το λέμε αυτό, Πέτρο, έτσι. Ξένους σε όλο τον κόσμο, το 777. Αυτό είναι να δείξω και την αξία των Ελλήνων μηχανικών. Στο ιστορικό που έδειξε προηγουμένως το βίντεο, αναφέρθηκε σε κάποια περιστατικά το 61, το 93. Ήταν όμως αεροπλάνα τα οποία δεν ήταν αυτής της τεχνολογίας, ούτε του τύπου του συγκεκριμένου φυσικά. Ειδικά τον Καρούντα το 1961 ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο εύκολα μπορείς να πεις χάθηκε. Το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος το οποίο επικοινωνεί με το περιβάλλον του συνεχώς, αυτοεξετάζεται, αυτοελέγχεται, δίνει το πόρισμα. Αν βρει κάποιο ελάττωμα, πρόβλημα, ειδοποιεί τη βάση για να είναι έτοιμη η βάση να το υποδεχθεί μετά και να μην μένει στο έδαφος. Γιατί τα αεροπλάνα αυτά είναι φτιαγμένα για να μένουν στον αέρα. Μάλιστα. Όχι στο έδαφος. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή, να φέρουμε και τους πιλότους εδώ. Ίσως τις επόμενες ώρες, μέρες να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Αλλά πάντως αεροπλάνο αυτού του τύπου να εξαφανιστεί με τέτοιο τρόπο αποτελεί σίγουρα μυστήριο. Καταλήγουμε εκεί. Να κλείσουμε με αυτό. Σίγουρα. Είναι έτσι και ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν χάνονται έτσι τα αεροπλάνα, ούτε πέφτουν έτσι. Και επίσης όταν προσγειωθεί σε ένα τερέν το οποίο φτιάχτηκε για να γίνει αυτή η σχεδίαση μελλοντικής τρομοκρατικής ενέργειας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θέλεις τουλάχιστον 2,5 χιλιόμετρα για την προσγείωσή του, αλλά αν υποθέσουμε ότι καταφέρνεις να το σταματήσεις και σε μικρότερο μήκος, δεν θα μπορείς μετά να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Θα έχεις φθείρει πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλημέρα σας, δηλαδή. Καλημέρα και εσάς. Την Πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας και χαρά σας.